Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι τις 4. Της Κακομοίρας πρόκειται να γίνει ο κύριος Γιάννης Διτζηράπης στο production. Ο κύριος Γιάννης Λελίδης απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η Έλια Παθίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος και ο Κωστής Ραπτόπουλος στο μικρόφωνο του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Και ενώ εμείς απολαμβάνουμε πολλά γκολ στο φετινό Euro, η ΣΥΤΑ βάζει γκολ στην επικοινωνία μας, σκοράροντας την καρτοκινητή. Απολαμβάνουμε την απόλυτη οικονομία και ελευθερία, μια κάρτα ανανέωση 5 ευρώ από παντού και έλεγχο υπολείπου με την εφαρμογή MySita Mobile. Κάντε κοντρόλ στην επικοινωνία και ενημερωθείτε τώρα στο 13 877 ή στο sita.gr. ΑΜΗ 2 κενό. Euro ονοματεπώνυμο στο 54-344. Έχουμε έναν ακόμη υπέροχο διαγωνισμό, ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Μεθαύριο θα ολοκληρωθεί και θα χαρίσει μια απίστευτη, μοναδική, φανταστική τηλεόραση MLS 42 inch, Smart TV 42 inch, η οποία θα γίνει δική σας στην κλήρωση την οποία θα πραγματοποιήσουν ο Γιάννης Πάγκος και ο Βασίλης Βλαγόπουλος την Τετάρτη μεταξύ 10 και 12. ΑΜΗ 2 κενό, MLS, Euro ονοματεπώνυμο στο 54-344. Και για εσάς οι οποίοι θέλετε να βάλετε χρώμα στη ζωή σας, διαλέξτε μέσα από χιλιάδες αποχρώσεις των χρωμάτων Vitex με μεγάλη ποικιλία και καλλιτικότητα και φυσικά στα καλύτερα καταστήματα του είδους, τα καταστήματα Κοσμάογλου, Φιλίππο 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνικής Αντίστοιχης 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, Κωστή. Ναι, καλά. Ναι. Ναι, καλά. Ναι, καλή εβδομάδα, ναι, καλά. Τι καλή εβδομάδα, μωρά. Ωραία, κακή, ψυχρή και ανάποδη. Τι καλό γίνεται, δηλαδή, για να καλή εβδομάδα. Θα σου πω. Στείνουν οι Γάλλοι το 5-2. Ξεκινάει το προολυμπιακό. Στείνουν οι Γάλλοι το 5-2 στο σκορ. Ναι. Δηλαδή, ξεκινάει το προολυμπιακό τουρνά. Τι είναι αυτό. Θα μάθουμε αν η εθνική μας ομάδα θα κερδίσει τελικά το εισιτήριο ή όχι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Τι, στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Και ποιος νοιάζει. Χωρίς Πανούλη, χωρίς Διαμαντίδη, χωρίς Νίκο Χατζή. Ποιος νοιάζει. Χωρίς Πρίντεζη με Νέα Φουρνιά. Γιατί δεν πάνε αυτοί. Γιατί πρώτα απ' όλα έχουν αποχωρήσει. Πόσο χρόνο είναι. Ο Διαμαντίδη σταμάτησε την καριέρα του. 34. Α, αυτός είναι ωραίος. Πάει παρακάτω. Λοιπόν. Άλλος. Ο Χατζής είναι κάπου εκεί. 33-34. Παίζει. Παίζει, ναι. Παίζει. Πήρε προτάσμα με την Μπάμπερκα, δεν καλά, στην Γερμανία. Την Μπάμπερκα, ναι. Την Μπάμπερκα, ναι. Ο Πρίντερς είναι τραυματίας. Ναι. Ο Σλούκας είναι τραυματίας. Ναι. Ο Σπανούλης έχει σταματήσει εδώ και ένα χρόνο, 32-33 πόσο είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, γενικά στην περιφέρεια έχουμε θέμα. Μάλιστα. Και. Στη frontline έχουμε παίκτες, σαν τον Μπουρούση. Frontline τι είναι αυτό. Στα φόρε, φίλε. Στα φόρε. Το πεντάρι. Ναι, ναι, πεντάρι, ναι. Λοιπόν, με Μπουρούση και. Παίζει ο Μπουρούσης. Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, και έκανε και τρομερή χρονιά με την κάθε. Τώρα τον Ιούλιο μήνα, πούμε, που έχει σερσεμιάσει ο ήλιος στα κεφάλια μας, τώρα θα νοιαστεί ο φίλαθλος, ας πούμε, για την εθνική ομάδα του μπάσκετ. Ωραία, ακούγεσαι. Εγώ θα καθίσω να το δω. Τι θα καθίσεις? Εγώ θα καθίσω να το δω. Εσύ να κάθεις να το δεις. Εσύ μην το δεις, φίλε, δεν σε κατηγορώ. Προτιμάω να δω. Δεν έχω δικαίωμα να το δω. Εσύ έχεις δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις. Θα με κατηγορήσεις, καλά. Τι καλύτερο έχω να κάνω σήμερα, για πες μου. Τι καλύτερο έχεις να κάνεις. Τι καλύτερο έχω να κάνω σήμερα, ναι. Τι ώρα είναι το μάτσο. Το παιχνίδι νομίζω θα σου πω τώρα και θα ναι, το πω. Ναι, τέλος πάντων, τα πω. Απόγευμα, ναι. Να πάρεις 2-3 φίλους. Ναι.
να πας ένα περίπατο στην παραλία 5 χιλιόμετρα να περπατήσεις. Πάω μετά την εκπομπή. Ναι, μετά την εκπομπή δεν κάνει γιατί έχει πολύ ήλιο. Δεν πειράζει. Ναι, εντάξει, το λέω 7 η ώρα είναι Ελλάδα-Ιράν. Θα κάτσεις να δεις Ελλάδα-Ιράν. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή εκεί την ώρα κάνει ταινία, δεν έχεις την τηλεόραση, ας πούμε. Ειδήσεις έχει. Δεν προτιμότερο να δεις ειδήσεις. Δεν βλέπεις ειδήσεις. Κάνα ελληνικό παλιό καραφτό. Ειδήσεις βλέπω σε ξένα κανάλια. Α, τι, σε ποια γλώσσα τα ακούς. Έλα. Σε ποια γλώσσα τα ακούς. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά ακούς. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή θα πας στο BBC και θα πεις. Υπάρχει το Euronews. Ποιο είναι το Euronews. Πρέπει να το κάνουν διαφήμιση, είναι ένα γαλλικό κανάλι. Το οποίο μεταδίδει σε 13 γλώσσες. Σε 13 γλώσσες. Και δεν έχει. Στις ειδήσεις δεν βάζουν χρώμα. Τι βάζουν. Λέει την είδηση όσο έχει. Ναι. Έπεσε αεροπλάνο εκεί. Ναι. Τόσοι τραυματίες από εκεί, εκεί, εκεί. Πάμε παρακάτω. Μάλλον νεκρού θα έχει το αεροπλάνο να πέσει κόκκινο. Ναι. Εσύ. Ναι. Λέει 1, 2, 3. Ναι. Μπήκε βόμβα εκεί. Ωραία. 1, 2, 3. Εσύ πώς τα ακούσες. Πατάς το κουμπί και λέει γκρίση, θα πούμε αυτό. Αυτό κάνεις. Τι κάνεις. Όχι, ρε φίλε. Τι περιμένεις να πούνε σε 13 γλώσσες. Στην Ελλάδα μεταδίδεται στα ελληνικά. Σε άλλες χώρες συνδρομητικό είναι. Α, συνδρομητικό. Πληρώνεις δηλαδή συνδρομή για να. Εννοείται. Πόσο είναι το μήνα. Πόσο είναι το μήνα. Ναι. Ρώτα την εταιρεία, η οποία έχουμε αντίστοιχη εταιρεία. Χορηγό, οπότε δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Όχι, τα λεφτά πες μου πώς είναι. Δεν χρειάζεται. Με 25 ευρώ το μήνα μπορεί να τα έχει όλα. Να ξέρω. Και ποδόσφαιρα και ταινίες και αυτά. Τελείωσε. Καμιά ταινία δεν μπορεί να δεις εκεί, δηλαδή, κανένα αυτό. Να δεις μπάσκετ. Θα το ένα στο άλλο πηγαίνει. Καλά, ρε Γρηγόρη, ναι, εντάξει. Δηλαδή, θα κάτσει να δεις Ελλάδα-Ιράν. Ναι. Εντάξει, μεθαύριο θα κάτσω να δω Ελλάδα-Μεξικό. Μπράβο. Σωστό. Εντάξει. Στην Ιταλία γίνονται αγώνες για όσους ενδιαφέρονται. Ω, σίγουρα, διαφορόμαστε πάρα πολύ. Για όσους ενδιαφέρονται. Ναι, ναι. Και πριν πεις οτιδήποτε. Μάλιστα. Να πω ότι σαν σήμερα. Ποιος πέθανε. Το ποδόσφαιρο. Τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα η εθνική μας ομάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μπράβο. Αυτό που δεν θα κάνουν ποτέ οι Άγγλοι, ναι, και δεν έχουν κάνει ποτέ. Ναι. Αυτό που δεν έχουν πετύχει πολύ και αυτό που πέτυχε η Ελλάδα. Μπράβο. Και ήταν κάτι μοναδικό. Συγκλονιστικό θα έλεγα. Κάτι συγκλονιστικό βεβαίως. Και το οποίο κατά πάσα πιθανότητα. Αξίζει να το μνημονεύουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Καταρχήν την άξονα συγχαρητήρων που επιτέθηκε. Από δεξιά όπως κάνουμε επίθεση. Μαξίνα στο κόρνερ στο 56. Στο κατάρτι του κρατικού. Τώρα θα με αναγκάσεις όμως να στεναχωρηθώ. Γιατί ρε φίλε, έχουμε εδώ πέρα, είχαμε απευθείας μετάδοση. Έχουμε δικιά μας δουλειά. Έχουμε τα δικιά μας δουλειά, άλλα. Βάλε τον Κουλιανό. Εσύ σε χαλάει, Σε χαλάει, τότε το θυμάσαι εκείνο. Έχει θέματα να πούμε. Μου έλεγες η Ελλάδα, βλέπεις αλλαγή κουβέντα. Σε χαλάει που η Ελλάδα σήκωσε το γιούρο, Σε χαλάει. Τετάρτη Ιουλίου. Εσύ χάρηκες. Ήταν. Είναι δυνατόν κάποιος σόφρον να μην χαρεί. Εγώ που είμαι πιο άνθρωπος σκεπτικός, ας πούμε, και τα λοιπά, και δεν είμαι ότι με ταΐσουνε. Τι είπε, με ταΐσε κανένας, δεν είναι για να χαρώ. Εσύ ταΐσε από μόνος σου. Με ταΐσε κάποιος, δεν είναι να χαρώ. Ταΐζεσαι από μόνος, δεν ρωτάω κάτι. Δεν ταΐζομαι από μόνος. Ποιος λογικός Έλληνας, ναι, δεν χάρει. Καταρχήν εγώ. Γιατί είσαι λογικός που δεν χάρηκες, για πέρα. Θα σου πω. Καταρχήν είναι ομάδα αθηναϊκή, τη ΕΠΟ. Είναι ομάδα με βρωμιά. Είναι ομάδα με μανατζεριλίκια. Είναι ομάδα η οποία δημιούργησε στις ομάδες της Θεσσαλονίκης προβλήματα. Γι' αυτό. Αν θα γίνω μια φορά και εγώ τοπικιστής, θα πούμε. Εντάξει. Πρώτον. Δεύτερον, δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ αυτό το πράγμα που κατέκτησε. Από τότε, από το 2004 και μετά, διελήφθη το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Σε εθνικό και σωματιακό επίπεδο. Για ποιο λόγο να χαρώ. Εγώ θέλω κάτι διαχρονικό να έχω. Κατάλαβες. Και όχι να με ταΐσουνε. Φυσικά, αυτοί οι παίκτες γράψανε τεράστια ιστορία. Μείνανε στο παλμαρέ της επιτυχίας. Τα ονόματά τους με χρυσά γράμματα. Αλλά εγώ μπορώ μόνο να καταγράψω το γεγονός. Να χαρώ γιατί. Να σου πω. Γιατί να χαρώ. Ως Έλλην γιατί να χαρώ. Ως Έλλην. Ότι η ομάδα του Γκαγκάτσι που έπαιρνε τα πρωταθλήματα Ολυμπιακός με τη διαιτησία και δημιουργούσε θέματα εδώ πέρα και οι παοξίδες χειροκροτούσαν επειδή πήραν την τέταρτη θέση και πήγαν δύο κύπελα. Πρέπει να χαρώ εγώ. Ή πρέπει να χαρώ γιατί. Γιατί ας πούμε μια ομάδα η οποία. Είχε παίκτες μια πάρα πολύ καλή φουρνιά. Μια πάρα πολύ καλή φουρνιά. Αργότερα μπήκαν όλοι οι μάνατζερ στο ποδόσφαιρο και κατέστρεψαν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Γιατί να χαρώ. Γιατί να χαρώ, ρε βουβάλια, που πήραν 11 Έλληνες. Παιχταράδες θα πω εγώ. Με ένα προπονηταρά, το Euro. Και αντί να βγάλουμε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, και να κάνουμε τις ομάδες μας 70% ελληνικές, σκοτώσαμε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Γιατί να χαρώ, ρε.
Τι να χωρώ για αυτό που. Μπορούσε. Ποιο κάνει την αναμετάδοση, ρε. Μπορούσε να. Ο Χελάκης. Ο Χελάκης που κονόμησε 1 εκατομμύριο ευρώ με τα CD που πούλησε. Κομμουνιστής να πανηγυρίζει. Τι να χαρώ, ρε. Γιατί να χαρώ. Καταγράφω εγώ. Δηλαδή, ούτε λι... Ακουδώ. Χαίρεσαι με ό,τι. Συγγνώμη. Ούτε λυπάμαι. Ούτε χαίρομαι. Η χαρά σε σένα μετρέται σε χρήμα. Η χαρά σε μένα μετριέται με παραγωγικότητα, με ουσία, με δουλειά. Εγώ λέω αυτό... ότι η χαρά κρύβεται ναι. σε πολύ μικρά ναι. και ίσως για κάποιους ναι. ανούσια πράγματα. Ναι. Η χαρά κρύβεται σε μικρά πράγματα. Να χαρώ γιατί. Οι χαρές είναι λιγότερες από τις λύπες. Πολύ λιγότερες από τις λύπες. Λοιπόν, να χαρώ γιατί. Χαίρεται για... ο φίλαθλος. Μισό, μισό. Ο Παοξής τι να χαρεί. Που έκανε το Ζαγοράκι που πήρε σαν αρχηγός τεράστιος για την εθνική ομάδα. Ήρθε, έκανε τον παράγοντα τον ΠΑΟΚ. Και έφερε τον Κακάτσι εδώ πέρα και ήταν ο ΠΑΟΚ τσατσάκι του Ολυμπιακού. Γιατί να χαρώ, ρε, αν είμαι ΠΑΟΚ. Γιατί τσατσάκι του Ολυμπιακού. Τσατσάκι του Ολυμπιακού ήταν με τον Ζαγοράκι. Τι ήταν και με τον Κακάτσι. Τι ήταν. Εγώ είμαι ανεκδίκητο. Τι να χαρώ. Τσατσάκι. Να χαρώ τι. Ήξερε ότι θα μπορούσε να το προβλέψει αυτό. Ποιο. Όχι, τίποτα δεν μπορεί να προβλέψει. Τώρα μιλά σωστά. Τι να προβλέψει. Από τη στιγμή που δεν μπορώ να προβλέψω ότι θα γίνει στο μέλλον. Χάρηκα. Εκείνη τη στιγμή μετέπειτα, ναι. όπως και για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Τώρα δηλαδή τι μνημονεύεις. Να τελειώσω. Άκουσε να δεις. Εσύ. Τι μνημονεύεις τώρα. Ρε άνθρωπε, άκουμε. Το θάνατο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όχι. Τι μνημονεύεις. Το θάνατο. Το γεγονός. Το θάνατο του Έλληνα ποδοσφαίρου. Το γεγονός. Α, το γεγονός. Το γεγονός. Βάλε και τον Ανδρέα Παπαντρέου τότε που ήρθε έρθει κάτω στο. Στο Μακεδονία Παλάς. Μιλάω για κάτι αθλητικό. Και που έλεγε τι αχλαμάρες μαζί θα προχωρήσουμε και τα νιάτα και τα γιάτα. Βάλτε τον, γιατί δεν τον βάζει. Γιατί το βάζεις, να είσαι πιο ουσιώδης. Γιατί αλλάζεις κουβέντα. Να είσαι πιο ουσιώδης. Oh, να χαρώ. Τι να χαρείς. Γιατί πας κάπου, στο παντελόνι σου, πας κάπου. Ναι, τι. Ή βλέπεις, μπήκε, από εδώ το πας. Είσαι τόσο ηλίστης. Μπήκε στο παντελόνι σου, όχι, τίποτα. Ρε, φίλε, δεν είναι. Να σου βελτιώθηκε πω κάτι. Η δουλειά σου από αυτό. Τι. Δεν είναι έτσι τα γράμματα. Α, πώς δεν τα πάνε καλά. Πώς είναι τα γράμματα. Σε όλους 2 μέτρα αγγίσανε να λογούνε στο τέλος. Εσένα 2,5. 2,5 σε κάποιον. Σε όλους αυτό. Και τα σάβανα δεν έχουν ούτε τσέπες ούτε πουκιά παίρνουν μαζί τους. Τελείωσε με τα χαμπάρια. Άμα τα σάβανα δεν έχουν τέπες, γιατί τραβάς πρώτη του μηνός απέναντι στη λογίστρια. Γιατί πρέπει να μπορώ να τα απεξέλθω. Ναι, στις υποχρεώσεις. Μην ανεβαίνεις. Γιατί δεν είμαι λαμόγιο. Μην ανεβαίνεις, ρε. Γιατί δεν είμαι λαμόγιο τα πρώτα. Αφού τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Εγώ δεν κατεβαίνω από ξενοδοχεία με βαλίτσες, ούτε παίρνω από δεξιά και από αριστερά χρήματα. Να παίρνεις, ρε κόκκι. Δεν παίρνω. Τι να σε κάνουμε. Εντάξει, κάποιοι με χαρακτηρίζουν ηλίθιο. Οι φίλοι σου που έκανε παρέα όπως του κατηγορεί παίρνανε. Γιατί του κατηγορεί. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Αναφέρω τα γεγονότα. Πες τα ονόματα. Άμα είσαι άντρας. Εσύ πες τα ονόματα. Εσύ πες τα ονόματα για αν είσαι άντρας. Από αυτό θα δείξω αν είμαι άντρας. Ναι, τι λες. Από αυτό δείχνω τον αριθμό. Το κάποιοι δεν είναι είδηση. Το κάποιοι πάρουν τις βαλίτσες. Ποιοι είναι, ρε. Άλλαξε και τη φωνή σου. Ναι, κάποιοι πάρουν τις βαλίτσες. Παλάκρα, δεν μου λες. Κάτω από λάμπα έγινε έτσι. Ε. Κάτω από λάμπα έγινε έτσι. Δεν ξέρεις ότι οι άνθρωποι είναι φαλακροί και είναι και ανοιχτόχρωμοι. Στον ήλιο εκτίθεται περισσότερο. Τι κακό δεν έχει πάνω σου, για πες μου. Φαλακρό, είσαι ανοιχτόχρωμο, είσαι ανάποδο, είσαι γουρσούζη, είσαι κατσίκι, είσαι. Τι κακό δεν έχει πάνω. Πες μου, ρε. Να σε πω ότι. Τι κακό δεν έχει πάνω. Να σε πω, τι κακό δεν έχει πάνω. Πες μου. Τι κακό δεν έχει. Όλα τα κακά του κόσμου. Εγώ τα λέω. Δεν το παίζω το καλό παιδί και να είμαι από πίσω άλλα. Φίλε, δεν έπαιξα τίποτα. Εσύ με χρεώνει. Βάλε τα τσιγάρα μέσα. Άστα τα τσιγάρα. Λοιπόν, και να σου πω γιατί μούφα είσαι. Είμαι μούφα. Πήγα χθες στη θάλασσα, ναι. Βλέπω το Βακάρο το φίλο. Το Σωτήρι. Με τη γυναίκα του, τα δυο τα παιδιά, τα αγόρια κτλ. Πάμε σε ένα μπαρ εκεί πέρα που είναι, ξέρω εγώ, παραλιακό, όπως το λένε. Ναι. Αυτά τα beach bar, πώς τα λένε αυτά τα ωραία. Στο Ποσίδι να πούμε. Μπαρ, καλά. Ωραία. Εκεί που με μιλάει να πούμε εμένα ο Βακάρο, σκάνε μύτη και οι τρεις που έχουν να πούμε τα μπαρ. Μπράβο. Όχι, μπράβο, ζηλεύει τώρα. Τι μπράβο. Ζηλεύει που πηγαίνει στο Βακάρο και τι του λένε. Θέλουμε να κάνουμε, λέει, ως μουσικός παραγωγός που είσαι, λέει, ξέρω, και τα λοιπά. Μία αυτή, μια βραδιά και τα λοιπά, και ιστορίες και αυτά και τα λοιπά. Βεβαίως. Ναι, του ζητάει 1,5 χιλιάρικο. Γιατί λες το κόσμο προσωπικά δεδομένα. Έτσι, ρε, γουστάρω. Ζήτησε ένα νούμερο. Ζήτησε ένα νούμερο, 1,5 χιλιάρικο. Λιποθυμάμαι άλλοι. Να με, με. Έρχονται σε μένα, πες τώρα φίλο, είναι ένα φίλο. Το κόκκινο πιο περισσότερο, λέει, και τα λοιπά. Έλα να κόψω κάνα 200-300, λέω, παιδιά, δεν μπορώ. Ο άνθρωπος έχει μία τιμή, θα του τα δώσουν. Έρχεται ο τρίτος, μου λέει, δεν λες τον κόκκινο, λέει, με ένα 500, να έρθει, λέει, να μας τα κάνει. Λέω, δεν έρχεται ο κόκκινος. Γιατί λέω το Βακάρο 1,5 και το κόκκινο 500, κατάλαβες. Που λες δεν έχει δουλειές και αυτό και τα λοιπά. Και οι τρεις ήρθανε και του ζητήσανε να μπουν να παίξει μουσική. Και καλά έκανε. Και το ποσό που ήταν μια χαρά, να πούμε. Μια χαρά ήταν. Κατάλαβες. Εγώ που εμπλέκομαι. Εσύ που εμπλέκεσαι. Και αυτό και δεν έχει δουλειά και τα ποσά είναι μεγάλα. Πού εμπλέκομαι, ρε φίλε. Τι εμπλέκεσαι, ρε. Πού εμπλέκομαι. Τέτοιες δουλειές πρέπει να κάνεις, ακόμα σαν χλαμάρα. Τέτοιες δουλειές. Αυτό δουλειά είναι. Δεν είναι δουλειά είναι, φυσικά. Τέτοιες δουλειές πρέπει να κάνεις. Αν μια επιχείρηση
επενδύει σε αυτό, καλά κάνει. Κάθεσαι εκεί στη Μαρτίου και στην Όλγα, κάθεσαι εκεί και πίνει φρέτο. Πάνε στα κολόμπαρα να σε κάνουν προτάσει. Κάνει το μαγαζί που πάω και παίρνω καφέ. Βέβαια. Πάνε από πέρα. Πίσω. Τα προμόσια σου. Εγώ κάνω προμόσια. Από πίσω. Είδα το Βακάρο και ευχαριστήθηκα. Λέω μπράβο, ρε Βακάρο, έτσι γίνεται το προμόσιο. Έτσι γίνεται το προμόσιο. Άκουσε κάποια κακή κουβέντα από το Σβήρι για μένα. Τι, από μέσα τώρα ξέρει τι λε. Το που στο Βακάρο. Άκουσε κάποια κακή κουβέντα. Άκουσε κάποια. Ποτέ. Ούτε ο Βακάρος θα με. Α σε βάλουμε ο λίγο. Ο Σωτήρης είπε ποτέ κακή κουβέντα για μένα. Ποτέ. Γιατί δεν σου κάνει εντύπωση. Πώς. Έχετε εσείς τις εκκλησίες εκεί. Όχι, καμία σχέση. θα σου πω κάτι. Τι. Θα σου πω κάτι άσχημο. Λέγε, λέγε. Λοιπόν, για να δεις τώρα τι είναι ο ανθρώπου, η διαφορά των ανθρώπων. Μάλιστα. Δεν ήθελα να το πω δημόσια, αλλά μου δίνεις. Πες τώρα δημόσια τώρα, ναι. Λοιπόν, είμαστε μαζί σε μια επιχείρηση με τον Σωτήρη. Δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα. Υπάλληλοι. Τότε, ναι. Εγώ έπαιρνα 3 δραχμές. Ναι. Αυτό θα έπαιρνε παραπάνω. Όταν πήγα, ναι, ο Σωτήρης έπαιρνε 30 δραχμές. Να το είδες. Κάτσε να σου πω τώρα. Και κάποιος άλλος έπαιρνε 50 δραχμές. Και εσύ έπαιρνες τις 3. Όπως οι περισσότεροι πέραν 3 δραχμές. Είσαι πιο μικρός ηλικία από το Βακάρο. Πιο μεγάλος. Πιο μεγάλος είσαι. Και αυτός έπαιρνε 30. Ένα και εσύ έπαιρνε 3. Μάγκες. Ο Σωτήρης είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Τι πλεονέκτημα είχε, ρε. Εμείς την ψάχναμε την Αμερική. Ο Σωτήρης πήγαινε στην Αμερική κάθε χρόνο. Ποια Αμερική? Το μουσικό ραδιόφωνο είναι μια άλλη ιστορία η οποία πρώτα ξεκινάει από την Αμερική. Λέγε, σάλια, άλλο τώρα, το μουσικό ραδιόφωνο. Το ακούμε. Μάλιστα. Ναι. Το ακούν τώρα οι συνάδελφοι. Αμέσως. Το νούστι. Το νου... Εσύ δεν έλεγες, ε. Σε ό,τι ωραίο και όσο τίποτα. Εσύ είπες. Πάω την. Ταξίδι, άνθρωπε. Εμείς πρέπει να παίρνουμε 3 και αυτός 30. Έτσι έλεγε αυτός. Ενώ οι άλλοι λέγανε τον νούστι. Κατάλαβες. Δεν κατάλαβες. Τι κόκκινο σε αυτό. Ο Σωτήρης την ξέρει την ιστορία. Ναι. Για πες. Πάω την άλλη μέρα. Εσύ τι έκανες, Γρηγόρη, καλέ άνθρωπε. Χριστιανέ μου. Ναι. Ακούω τώρα για να το λένε 10 άνθρωποι ότι παίρνει 30 δραχμέ. Τα παίρνει. Πάω στη διεύθυνση, λέω. Λίγα είναι τα λεφτά που παίρνω. Εντάξει, του δώσουμε 4. Άντε ρε τώρα για καθήματα. Ναι, ναι. 5-6. Τελικά πήρα 13 δραχμέ. Μάλιστα. Οπότε. Οι άλλοι πόσο πήραν? Οι άλλοι μήναν στις 3 για να κλαίγονται. Ναι. Εγώ είπα, αφού. Εσύ που είσαι καλός άνθρωπος. Αφού παίρνουν. Αλτρουιστής. Αφού δίνουν χρήματα. Ναι, ναι. Αφού υπάρχουν οι δυνατότητες να δώσουν, ναι, υπάρχει και το περιθώριο να διαπραγματευτούν. Αφού τα Σάββαρα δεν έχουν τσέπες, γιατί πήγες εκεί? Δεν κατάλαβες. Ναι. Έδειξα κάποιον. Ο Σωτήρης την ξέρει. Τα Σάββαρα θίγεις. Είναι μάγκας και ξέρει να διαπραγματεύεται. Καλύτερα εσύ που είσαι αλτρουιστής, για τους άλλους έκανες τίποτα? Όχι. Αν, και να έκανα. Δεν το λες. Και να έκανα, αν το πω. Δεν το λες. Χάνει την αξία του. Τελείωσε. Αυτό είναι τελείω. Είναι ουτοπία. Ναι. Λοιπόν, μπράβο, έχουμε μπράβο, πολλά μπράβο, να πούμε. Μπράβο, Γρηγόρη μου, που είσαι καλός άνθρωπος και δεν λες κανένα. Δεν είπα ότι είμαι καλός άνθρωπος. Απλά όταν κάνεις κάτι, αν το πεις, χάνει την αξία. Τέλειωσε. Εσύ είπες ποτέ ότι έκανες κάτι καλό? Γιατί έχω κάνει εγώ τίποτα καλό, όλα κακά. Λοιπόν. Αυτό είναι φίες. Άσε να είσαι βλαμμένος. Κι εγώ είμαι βλαμμένος. Αλλά είναι φίες αυτό που λες ότι δεν έκανα ποτέ. Γιατί να κάνω καλό? Τι καλό? Βλέπεις. Αυτό το υφάκι σου όμως, δώσω μία έτσι. Πιο κόκκινη που. Ενώ εσύ όμως που είσαι αλτρουιστής, ας πούμε, και τα λοιπά, ναι. Μας χειροκροτάς για αυτά που λέμε? Όχι, ρε, αυτό σε λεπτό και δευτερόλεπτο. Πες τι πίνεις πριν πάμε σε διάλειμμα. Α, μετά, μετά. Τώρα! Προλαβαίνω. Καλό Εβιτάλ. Γιατί? Καταρχήν, με τον ήλιο που έρχεται στις ρίζες του. Της φαλάκρας μου, ας πούμε, και τα λοιπά. Παθαίνει αφυδάτωση. Μου θυμίζει ένα μέρος. Ανοιχτό χρώμος και φαλάκρος είναι. Και αυτό βοηθάει το καλό Εβιτάλ. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον, δημιουργεί πολύ καλύτερη ευεξία. Τρίτον, πολύ καλύτερες αρθρώσεις, γιατί έχουμε πονάκια, μεσούλες, τένοντες, αυτά κτλ. Και επίσης, εγώ Σαραπτόπουλος, βελτίωσα το έντερό μου. Το βελτίωσα. Κατά πολύ. Κατά 90%. Δηλαδή, σώθηκα, ας πούμε. Αλλιώς πήγαινε στο τουαλέτα και έως παστό. Όχι μόνο αυτό. Όταν έχεις προβλήματα εντέρου. Έχει και βρωμιές, έχει και πολύποδες που έχει καρκίνο. Παίζει ρόλο το πόσο πιο συχνά πας τώρα και πόσο πιο εύκολα. Βέβαια. Όταν έχει κακό έντερο. Μια φορά, ναι, πέρα από την πλάκα, μια φορά δυσκολεύτηκα στη ζωή μου στην τουαλέτα και πέρα από την πλάκα, δηλαδή κάναμε καλαμπούρι με τους δυσκύλους. Λέω, δεν ξανακάνω πλάκα με τίποτα. Ναι. Μιλάμε, έσταζα στον υδρότα. Ναι. Υπέφερα. Φαντάζομαι τι έφαγε την προηγούμενη μέρα. Καμία σχέση. Κάνα βρικόλα καθένα. Ήταν περιστασιακό. Απεριστασιακό. 23, 12, 200, 500. Τώρα από 30. Πόσο? Από 55 ευρώ, 34 και 90. Προλάβετε. Έτσι. Ο πιο εύκολος τρόπος για να παραγγείλεις φαγητό είναι online μέσα από το deliveras.gr. Βήμα πρώτο. Πληκτρολογείς deliveras.gr, κάνεις κλικ στην εφαρμογή που έχεις κατεβάσει στο smartphone. Την πρώτη φορά κάνεις μια απλή και γρήγορη εγγραφή. Η διαδικασία είναι φιλική και εύκολη για τον χρήστη. Βήμα δεύτερο.
Βλέπεις ότι υπάρχει από delivery στην περιοχή σου. Τα πάντα όμως, ό,τι ξέρεις και ό,τι δεν ξέρεις. Φυσικά βλέπεις και όλες τις ειδικές προσφορές που έχουν τα καταστήματα μόνο στο delivery.gr. Βήμα τρίτο. Επιλέγεις το κατάστημα, κάνεις πανεύκολα την παραγγελία σου και τη στέλνεις. Λαμβάνεις email αποδοχής και ξέρεις ακριβώς σε πόσο χρόνο θα έρθουν στην πόρτα σου. Οπότε, ούτε να μαζεύεις έντυπα, ούτε να περιμένεις το τηλέφωνο. Άσε που ξεδιπλώνεται μπροστά σου ένας ολόκληρος κόσμος επιλογών που αποκλίνεται να τις ήξερες, γιατί όταν πεινάς, deliveras.gr. Θα το βρείτε. Μπες τώρα στο deliveras.gr και θα βρείτε τώρα. Home Pizza, Simple Camel's Pizza, Τηγανιές και Σκάρες, Εσπάνια, Salsa Bar και Σοκράτης. Μερικά από τα πολλά καταστήματα που θα βρείτε στο deliveras.gr. Α02 κενό. Γιούρο ονοματεπώνυμο στο 54344 για την τηλεόραση MLS 42 inch on, Smart TV 42 inch on. Διαβάζω μηνύματα και προχωράμε. Γρηγόρη και ράπ, εγώ σας το είπα, είναι στημένο το γιούρο για τη Γαλλία. 450, μπορεί να λες ό,τι θέλεις έξω από το χώρο πολύ εύκολα. Και εγώ λέω, όχι για ότι στημένο υπέρ της Γαλλίας, λέω ότι το χθεσινό μάτς το 5-2 για μένα παίχτηκε. Ο 5-23 λέει ο Χελάκης σαν τον Άδωνη τσιρίζει τον γκολ. Κωστή, τότε το θυμάμαι πολύ καλά. Συγγνώμη. Ο Χελάκης είναι έξυπνος άνθρωπος. Φώναζε γκολ, γκολ, κονόμησε. Δηλαδή το εκμεταλλεύτηκε. Εσύ γκολ, τι γκολ, ρε. Κωστή, τότε το θυμάμαι πολύ καλά. Ότι έλεγε σε λαδάρα και μπράβο και χαιρό σου και υπάρχουν και δικά σου σταθμό. Ο μεγαλύτερος κολοτούμπας σε καραφλέ. Σου τη λέει, θα δημοσιευτεί αυτό. Ναι, ναι. Ράπ το 2004 η Εθνική απαρτιζόταν από ένα τεράστιο Παναθηναϊκό του Κυράστα και του Μαρκαριάν που υπέστη το έσχος και το έγκλημα της Ριζούπολης. Οπότε διαφοροποιείται από τη διαφθορά του Ολυμπιακού. Ναι, φυσικά. Να χαρώ εγώ για τη βρωμιά του Ολυμπιακού τότε με τις αλητίες και τις διαιτησίες του Γκαγκάτσι της ΕΠΟ. Και να πω μπράβο τον Γκαγκάτσι. Ο Γκαγκάτσι κατέστρεψε το ελληνικό ποδόσφαιρο σωματιακά. Ρε. Κατέστρεψε το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε άλλα θέματα. Αλλά στο θέμα, εγώ θα το πω πάλι. Στο θέμα της εθνικής, στην κατάκτηση έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν έχω να χάσω τίποτα, χαίρομαι. Ένα λεπτό. Δεν μπορούμε να λέμε τον Γκαγκάτσι να τον βρίζουμε για το σωματιακό κομμάτι και να του λέμε μπράβο για το εθνικό. Γιατί και στο ένα κομμάτι και στο άλλο λειτουργήσε παρασκηνιακά. Είναι μεγάλος παράγοντας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εξαιτίας του από το 2004 και μετά δεν καταστράφηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο σωματιακά και ο Έλληνας ποδοσφαιριστής. Τι χαίρεστε, ρε καρνίβαλοι. Τέλος. Λοιπόν. Καρνίβαλοι. Μην βάλει μουσική, ακούστε τρεις ανακοινώσεις. Πάλι ανακοίνωση. Κοίταξε, φερμουάρ, γιατί θα πέσει φάπα. Λοιπόν, οι φίλοι οι οποίοι έχετε δυνατότητα και δίνετε αίμα, ανοίξτε τα αυτιά σας, σημειώστε. Εσύ δίνεις. Ναι. Πότε? Μία φορά το χρόνο. Κάποτε ήταν δύο, τώρα δίνω μία. Λοιπόν, έδωσα πριν μια εβδομάδα, αν ενδιαφέρεσαι. Τι έδωσες? Αίμα, ένα μπουκάλι. Έδωσες αίμα? Ναι. Μπουκάλι αίμα έδωσες εσύ, κανένα Τζόνι Γουόκερ έδωσες. Γιατί? Φίλε, είναι δυνατό να πίνεις και να πάω? Είναι αστείο αυτό τώρα. Τώρα αυτό το χλεβάζεις κάτι το οποίο είναι γελιότητα. Είναι δυνατόν να πιω και να πάω να δώσω αίμα? Πόσο φελός πρέπει να είμαι? Α, πίνεις μετά. Εντάξει. Έλα, α σε κολλήσω. Να με κολλήσεις για ό,τι θέλω, αλλά αυτό τώρα δεν γίνεται. Πάω να κάνεις καλό, υποτίθεται. Είσαι μια φορά το χρόνο, γιατί? Εσύ το δίνεις για το καλό ή επειδή κάνει καλό σε σένα? Αρσί, το είπα τελείως. Αλτρουιστής. Η επέμβαση. Επέμβαση, ναι. Λοιπόν, μια πολύ καλή φίλη ακροάτρια, η Βασιλική Χαϊντούτη. Χαϊντούτη. Ναι. Κάνει την Τετάρτη επέμβαση στον Άγιο Παύλο. Δεν έχει σημασία τι ομάδα είστε. Μπορείτε οποιασδήποτε ομάδα αίματος κι αν είστε. Χεριανοί δίνουν δηλαδή. Οποιασδήποτε ομάδα αίματος. Αίματος. Μην μπερδεύεστε. Μπορείτε να πάτε. Μην γελιοποιείς σοβαρά πράγματα. Μα ρε Γρηγόρη. Για μένα κάνε ό,τι θες. Για την φίλη η οποία πονάει τώρα. Εντάξει. Βασιλική Χαϊντούτη. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Πάτε στον Άγιο Παύλο και δίνετε αίμα για την κυρία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Επίσης. Ο Αγγελάκης Εμμανουήλ χρειάζεται αίμα, πάσχει από την κακιά και νοσηλεύεται στη Β' Χειρουργική του Νοσοκομείου Γεννηματάς. Και εκεί. Θέλουμε. Και εκεί θέλουμε αίμα. Όποιος μπορεί. Πες τα ονόματα και τα δύο. Ή για τη Βασιλική Χαϊντούτη στον Άγιο Παύλο, ή για τον Αγγελάκη Εμμανουήλ στο Γεώργιο στο Γεννηματάς. Μην τα γελάτε, μην τα αφήνετε στην άκρη. Σήμερα είναι αυτή, αύριο μπορεί να είμαστε εμείς. Θα είμαστε σίγουρα. Λοιπόν. Οπότε δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Αίμα, λίγο χρόνο θέλει και λίγο καλή καρδιά. Εκλάπη BMW 318 κουπέ χρώματος ασημί. Τι μοντέλο? Από την περιοχή Καλαμαριάς. Τι μοντέλο? Τα ξημερώματα της Δευτέρας 4 του μηνός. Ο αριθμός κυκλοφορίας είναι Νίκος Ηλίας Ταρζάν 3070. Νιήτα ταφ. Ναι. Νεόπτωχου είναι αυτή. 10.
18. Νεόπτωχου, όχι. Νι τα Β είναι το δικό μου. Τα άφηνα αυτό. Το 7. Νεόπτωχος. Την πήρε την BMW. Όποιος γνωρίζει κάτι, ας επικοινωνήσει με την γραμματεία του σταθμού. Πάει η BMW. Λοιπόν. Τι την αφήνεις όξο. Για όσους έχουν πρόβλημα με τα κλειδιά του αυτοκινήτου, κλειδωθούν έξω από το σπίτι. Ναι, ναι. Ή οτιδήποτε άλλο που αφορά κλειδιά ή κλειδαριές, τηλεφωνείτε τώρα στο 85 27 27. Είναι το νούμερο του κλειδαρά μας, του στέργιου του Πατκανίτσα, ο οποίος ανοίγει τα πάντα και στις καλύτερες μέσες αγοράς, στη Δελφόν 101 και στη Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Και στο καπάκι ευρωπαϊκό, στο μπάσκετ Ολυμπιακούς, υπάρχει τέτοια περίπτωση? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι μιλάς, σε χτύπησες? Με το Γιώργο Ελλάδα γελάει η Ευρώπη. Έχω ακούσει με άμυνα το πήρατε με μία φάση νικήσατε. Το 2004 ήμουν 17 ετών και απορούσα γιατί χαιρόμαστε για αυτό το ποδόσφαιρο. Αλλά κατάλαβα τι λαός είμαστε και τι ποιότητα θέλαμε. Τι ποιότητα λόγου, ναι. Γιώργος από Vorarlberg. Τι να σου πω, ρε φίλε, εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Το πήρε, ρε φίλε, θα το πανηγυρίσει. Η ουσία ποια είναι. Η δομή ποια είναι. Η υποδομή ποια είναι. Ναι, ρε φίλε, ο Ζήσης, όχι Χατζής. Οκ. Okay. Εντάξει. Εδώ δεν ερχόμαστε με χαρτάκι. Μην στεναχωριέσαι. Δηλαδή από τα 10 νόμιμα που σε είπαμε, έγινε λάθος, το έκανες θέμα. Ένας εσύ και ένας ο κοντός. Ένας εσύ και ένας ο κοντός. Λοιπόν. Το είπα. Τα θέματα. Νωρίς θα λέω. Για το Βέλγιο τα είπαμε. Ιταλία. Το είχα πει και άλλη φορά. Και δεν μετανιώνω, παρότι οι Γερμανοί δείξαν πολύ καλύτεροι. Από ό,τι φαίνεται, το ιατρικό team των Γερμανών κάνει εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, αυτό έχει να πει, ρε κόκκινη. Αυτό έχω να πω. Ήταν καλύτερη η Γερμανία και νίκησα. Αυτό είναι ανάλυση. Όχι, δεν κάνω ανάλυση. Σχόλιο κάνω για τον αγώνα. Λοιπόν, ήταν καλύτερη η Γερμανία και μπράβο τη που νίκησε. Όχι, δεν είναι. Ένα σχόλιο όμω θέλω να κάνω όχι, για το. Όχι, γιατί, όχι, επειδή, δεν είναι. Άστα, ρε κόκκινη. Έλειπε ο Ντερόση, αφού θες ανάλυση. Ναι. Έλειπε ο Ντερόση. Μεγάλη απώλεια για την Ιταλία. Και άλλο, εντάξει. Δεν ήταν το ίδιο. Έλειπε ο Ντερόση και από τη στιγμή που φτάσανε στα πέναλτι, μετά είναι και θέμα τύχη. Λοιπόν, δύο κουβέντες μόνο θέλω να πω για το χθεσινό παιχνίδι, γιατί δεν μπορεί να κάνεις ανάλυση. Αφού ήταν φιλικό, ρε. Θέλω να συγχαρώ τους Ισλανδούς. Σε τι να τους συγχαρείς, σε τι. Γιατί. Σε τι. Οποιαδήποτε ομάδα που θα είχε 4 γκολ σε ένα ημίχρονο στην πλάτη της, θα είχε καταρρεύσει. Οι Ισλανδοί μπήκανε, τρέξανε, το απολαύσανε. Κυνηγήσαν να βάλουν τον γκολ της τιμής, βάλαν δύο τελικά. Οι Ισλανδοί. Ωραία το στήσαν το έργο οι Ισλανδοί. Και είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Ωραία το στήσαν το 5-2. Όπως ήταν άξια η Ελλάδα, γιατί κάτι ναι, ναι. Νούμερα σαν το διπλανό μου ναι, ναι. Το παίρνει η Ελλάδα το Euro το 2004 στημένο. Ω, δεν στο είπα αυτό. Λέω για σένα, κάτι νούμερα σαν και σένα. Και χάνει η Ισλανδία 5-2 που έφτασε μέχρι εδώ, στημένο. Είπαμε ρε κόκκινε, κανένα μάτς στημένο στο Euro. Δύο μάτς είπαμε. Τρία μάτς ήταν μάλλον τα ύποπτα. Το 3-3 της Πορτογαλίας. Άστα ρε κόκκινε, θα τα πούμε εμείς. Το 3-3 της Πορτογαλίας. Άστα ρε κόκκινε. Ήποπτα μάτς είναι, καρά ύποπτο το 3-3 της Ισπανίας. Δεν είναι Ισπανία. Πορτογαλία με την. Με την Ουγγαρία. 3-3. Ναι. Το, μετά το 2-1 του σταματάει η Γαλλία. Δεν ήταν ύποπτο. Αν πιστεύεις ότι ο Ζινιάκ. Γιατί αν το πεις πουθενά θα σε κοροϊδεύουν και παρακολουθείς ποδοσφαίρο. Ότι ο Ζινιάκ. Ναι. Μπορεί να σημαδέψει σε σουτ ναι. Το οριζόντιο δοκάρι και ναι. Να βγει έξω και να μην πάει μέσα ναι, ναι. Ή να πάει παράλληλα με την αιστεία ναι, ναι. Είσαι ανόητος, το λιγότερο λες εσύ. Ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και το άλλο, το καραύποπτο μάτς σε σκορ είναι το χθεσινό που κάτσαμε και είδαμε χθες. Δηλαδή, το γκολ που είναι 4 στην άμυνα και κάνει μια κάθετη παλιά η οποία είναι, ξέρω εγώ, με 20 χιλιόμετρα την ώρα τρέχει μπάλα. Και ο δεξιός ο στόπερ σηκώνει το πόδι σαν τον Καμαριωτίδη που παίζαμε στη γειτονιά. Τη κυραζωή στο γιο και περνάει μπάλα κάτω από το ποδάρι του και μπαίνει ο άλλος μέσα και πλασάρει από πάνω, ή τον γκολ που τρώει ο τερματοφύλακας στο στημένο, ή και το άλλα τα δύο που τρώνε οι Γάλλοι, πώς τα τρώνε, πάτε φύγετε, μπαίνετε, με ξεγελάστε. Πάτε στο διάλογο, λέω εγώ. Και οι Ούγγροι στο 3-3 που οι Ούγγροι βάλουν 3 γκολ ξανά το 2150, και το χθεσινό το μάτς, όλα φυλάκια, όλα αγκαλίτσες. Ο πρόεδρος της Ισλανδίας, χαχάκουχου Ισλανδίδες, 5-2, 4 γκολ ύποπτα. Άστα, κόκκινε, άστα. Θες να αναλύσουμε την Ιταλία με την Γερμανία, να στα αναλύσουμε.
Τα άλλα είναι ύποπτα. Άστα. Για σένα. Για μένα. Για σένα. Για μένα. Μπράβο. Εσύ πες ότι παίχτηκε πανδεσία ποδοσφαίρου που άκουγα χθες που γινούσε. Όχι. Όχι. Άστα. Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση ότι υπήρξε πανδεσία ποδοσφαίρου. Ήταν ένα παιχνίδι με πολλά γκολ, αλλά όχι με τόσες πολλές τελικές. Λογικό να πεις όταν χαλαρίσει η άμυνα, οκ. Κάτι άσχετο για είπες για το κρατικό κανάλι. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο κύριος ο οποίος μετέδιδε το Γερμανία-Ιταλία. Αλλά να ακούω να λέει με τέτοια έμφαση ότι ο Έντερ είναι Βραζιλιάνος και να μην εξτομίζει κάτι ανάλογο για το ότι ο Μποάτεκ είναι Γκανέζος, ότι ο Ζήλ είναι Τούρκος και οι υπόλοιποι νατουραλιζέ παίκτες που χρησιμοποιεί η Γερμανία δεν είναι άλλης εθνικότητας, δεν περίμενα να ακούσει τέτοιο πράγμα. Με έμφαση ο Βραζιλιάνος που παίζει στην εθνική Ιταλίας και οι υπόλοιποι ρε μάγκα, οι 13 που παίζουν στην εθνική Γερμανίας, τι είναι ρε Γερμανοτσολιά, τι είναι. Το τρίτο Ράιχ κάνει μετάδοση. Είναι δυνατόν. Βραζιλιάνος, ναι. Οι υπόλοιποι τι είναι. Και για τους Γερμανούς δεν λες τίποτα, για τους Ιταλούς έχεις. Βρεούστα από εδώ. Λέγε. Ανάλυση παιχνίδι δεν ξέρω να κάνει. Αυτά ξέρω τα λέει. Δεν έχω να αναλύσω κάτι, φίλε. Την πάτησε η Γερμανία την Ιταλία. Ξέρω ότι την κουστάρω με χίλια την Ιταλία. Την πάτησε κάτω. Είδες κανέναν Γερμανό να υδρώνει. Λοιπόν, παιδιά. Η νίκη είναι του προπονητή και του τερματοφύλακα. Η νίκη είναι του αυτό που βγάζει τα κάκαδα και τα τρώει στον πάγκο ο Λεβ και του τερματοφύλακα. Γιατί? Γιατί το παραδέχτηκαν και οι Ιταλοί μετά το μάτς και ο Κόντε και οι υπόλοιποι και είπαν ότι μας υπολόγισε πάρα πολύ η Γερμανία και όντως έτσι έγινε, που αναγκάστηκε να προσαρμόσει στο σύστημα το δικό μας, το 3-5-2, να αλλάξει το δικό της σύστημα. Δηλαδή προσέθεσε ένα στόπερ ακόμα, τον Χέβεντες, ο οποίος δεν είναι και από τους πολύ καλούς και ήταν και προβληματικός σε κάνα δύο φάσεις. Θα μπορούσε να χτυπήσει η Ιταλία από εκεί με εκείνο το Ζουμπάτο Τζακερίνι, γιατί χαμηλά ο Χέβεντες και ο Σβάιτ Στάγκερ που μπήκε στη θέση του Κεντήρα νοσούσαν. Από εκεί έπρεπε να παίξει η Ιταλία, να δώσει δηλαδή στον Έντερ να τον πει: Έντερ, βγες από 3-5-2, αλλάζουμε και εμείς το σύστημα, θα το κάνουμε 3-6-1 και θα πάει να χτυπήσει με τον Τζακερίνι εκεί την πλευρά με τον Χέβεντες. Στο Κίμιχ τη μεριά και θα βγαίνει και ο Σβάινστάγκερ που είναι ψηλός και αργός. Εκεί δεν έκανε ο Κόντε αυτό που έκανε ο Λεβ. Ο Λεβ, ο Ιωακίμ, έκανε μια πολύ ωραία κίνηση. Η Γερμανία δεν έχει παίξει ποτέ 3-5-2 και το προσαρμόζει. Και το προσαρμόζει γιατί είδε ο Λεβ το παιχνίδι με την Ισπανία, πώς κατάπιε η Ισπανία τον Μπουλκουμέ και πώς κατάπιε η Ιταλία στο κέντρο την Ισπανία. Και έβαλε τρίτο χαφ, τρίτο στόπερ μάλλον, για να γλιτώσει και τους ευνηδιασμούς. Γιατί οι Ιταλοί παίξανε, από ό,τι είδα, και με βαθιές μπαλιές, 30, 35, οι οποίες με δύο στόπερ, δηλαδή με τον Χούμελς και με τον Μπόαντε Κίμιχ Έκτορ, τετράδα, αν ήταν και λίγο ψηλά, θα υπήρχε πρόβλημα, θα τους κάνανε ζημιά. Δώσουμε το δικαίωμα. Τους σπάσανε λοιπόν, τους σπάσαν τη μεγάλη μπαλιά του Ιταλού και πολλά άλλα τα οποία δεν με παίρνουν να σας ακούω. Λέγε. Πες μου ειλικρινά στο Θεό που πιστεύεις. Δεν πιστεύω σε κανέναν. Στο Θεό που πιστεύεις. Ναι, λέγε. Γιατί ειλικρινά γυρνάει η λάμπα μου πολύ άσχημα. Και θέλω να μιλάμε, να λέμε την γλώσσα. Λάμπα σου, ποιο είναι το μυαλό. Αυτό δεν είναι λάμπα, αυτό είναι πολύφωτο. Εντάξει. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι. Ναι. Λάμπα, αυτό. Ευχαριστώ, λάμπα είναι. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, είναι τρομερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Ποιο ωραίο είναι. Εγώ θυμάμαι την τεράστια Γερμανία του Μπέκενπάουερ, του Μίλλερ, του Μπράιντνερ, του Χρούμπες, του Σουμάχερ, ναι, ναι, ναι. Πεκταράδων. Μα... Πες μου ρε κερατά, ναι, τι. Από αυτή την εθνική Γερμανία, μετά από 5 χρόνια, ναι. Ένα ποδοσφαιριστή πέρα από τον Νόιερ που θα το θυμούνται. Ένα ποδοσφαιριστή. Πέρα από τον Νόιερ που θα το θυμούνται. Τον Μπόαντεκ. Το Γερμανό. Τρίζουν τα κόκαλα του Χίτλερ. Ποιος? Τρίζουν τα κόκαλα του Χίτλερ. Μα να κάνεις τώρα. Του Χίτλερ είσαι εσύ, δηλαδή. Εναντίον των βλαμμένων είμαι. Εντάξει. Αλλά λέω. Το Μέγα Αλέξανδρο μαζί είσαι. Δεν είναι Γερμανός αυτός. Α, μάλιστα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ας μην το πάμε παρακάτω. Όταν ο αδερφός παίζει την εθνική Γκάνας, δεν είναι Γερμανός. Τελειώσαμε. Παγκοσμιοποίηση υπάρχει κόκκινη. Εντάξει, άρα δεν μιλάμε για εθνικές, μιλάμε για εταιρείες. Και εδώ οι Αλβανοί σηκώσαν τα βάρη και τους κάναν Έλληνες. Εντάξει, ακούγεσαι και ακούγομαι. Ακούγομαι. Ακούγεσαι και ακούγομαι. Τον Νίνι τον κάναν Έλληνα, Αλβανός. Τον Καπίνο τον κάναν Έλληνα. Ακούγεσαι και ακούγομαι. Τους καλούς Αλβανούς τους κάνουμε βάρη. Ακούγεσαι και ακούγομαι. Τους πάνε στα χωράφια. Άστα ρε τώρα.
Ακούγεσαι και ακούω με παγκοσμιοποίηση ψήφισαν τα κόμματά σου και οι παπάδες που ψέλνουν εκεί πέρα παρέα με σένα, όλοι, όλος ο κόσμος, παγκοσμιοποίηση οι θεσμοί ψηφίσανε. Θέλω να πω για τα πέναλτι. Όταν πήγε το μάτς, όταν πήγε το μάτς τα πέναλτι. Για το σχολείο μου. Όχι, δεν διαφωνώ για το σχολείο. Συμφωνεί. Καλά κάνεις και το σκύρι στο τίσερτ. Συμφωνεί. Καλά κάνεις, ναι, βέβαια. Ότι λέω, εκείνους δεν τους ξεχνάνε ποτέ. Ναι, σωστό, σωστό. Αυτούς δεν τους θυμόμαστε, ρε φίλε. Έχεις δίκιο. Ποιος Χέκτορ τώρα, ρε πλάκα μου κάνετε. Από πού είναι αυτός ο μπακ. Ποιος Χέκτορ, ρε, είναι δυνατό να παίζει μπάλα αυτός. Όχι να παίζει μπάλα, όχι να παίζει Εθνική Γερμανία. Να μου πείτε για τον Γκρος, ένας καλός μέτριος παίκτης. Να μου πείτε για τον Μίλλερ, τον Τόμας Μίλλερ, καμία σχέση με τον Κέρτ Μίλλερ. Ναι, συμφωνώ ρε παιδιά, έχει κάτι πόδια. Νομίζω ότι βλέπεις τον Γιουσέιν Μπολτ. Τεράστια. Εντάξει. Οι υπόλοιποι ρε μάγκες, ποιον θα θυμάστε. Τι, εσύ θα θυμάσαι τον Μίλλερ. Όχι. Σαν τι να το θυμάσαι. Σαν σωματοδομή, τίποτα. Σαν σωματοδομή. Ναι. Σ' αρέσουν οι μειώδεις. Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Α, στο ποδόσφαιρο, σ' αρέσουν οι μειώδεις. Δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Θεωρώ το δυνατό. Εμένα μου αρέσουν οι γρήγοροι ρε κόκκινε. Τι να κάνω δηλαδή. Το μειώδη. Άρα πρέπει να είσαι θειασό τη Μπαρσελόνα. Θειασότης του τεχνίτη, του γρήγορου, αν έχει ο σωματικό προσόν. Ο Θεός τον έφτιαξε. Ναι, πρόσεξε. Λέω ότι αυτή η Γερμανία, ανάθεμα, ενώ η Γαλλία. Ναι. Ενώ η Γαλλία που δεν έχει προπονητή. Και το λέω και μετά από το 5-2, δεν έχει προπονητή. 5-2 φιλικό ήταν, μην τρελαίνεσαι. Ναι. Αυτό λες, δεν σε απαγορεύω να το πεις. Ναι. Δικαίωμά σου. Έτσι λέω εγώ. Δικαίωμά σου σε αυτόν τον κόσμο, εγώ δεν έχω μάθει να μην είμαι. Σε αυτόν τον κόσμο. Δεν σου είπα ότι ήταν στη μέρα. Έχω μάθει. Με βρωμάει σου, λέει. Ναι, ναι. Σε αυτόν τον κόσμο έχω μάθει να μην παίρνω όρκο για τίποτα. Τελείωσε. Γιατί είπαμε, κόλο άκλαστο δεν υπάρχει. Παίρνει όρκο, παίρνει. Κόλο άκλαστο δεν υπάρχει. Γι' αυτό όρκο μην παίρνει. Στα πέναλτι τι είδε. Στα πέναλτι τι είδα. Να δω τι είδε. Θα σου πω. Καταρχήν, διαφωνώ οριζόντια και κάθετα. Άντε πάλι, κάθετα οριζόντια. Με την αλλαγή την οποία κάνει ο Κόντε στο 119. Για να βαρέσει τον πέναλτι ο άλλο. Ναι. Ο Ζάζα δεν είναι ούτε Τελκέρο, ούτε κάποιος παίκτης σπεσιαλίστας του είδους. Να πεις ότι είναι ο Μέση ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι ο Ζάζα, ρε φίλε. Και σκέσε Ζάζα. Ο Κελίνη τον βαρούσε καλύτερα. Νομίζω. Μπορεί. Πιστεύω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο το ότι ήταν κρύος. Ναι. Και βάζει και το δεύτερο κιόλας. Ναι. Δεν το βάζει τότε, δηλαδή, εκτός αν κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, αν ο παίκτης πήγε και τον είπε ότι κοίταξε να δεις, είμαι σίγουρος ότι το βάλω. Και αυτό επηρεάζει τον προπονητή. Κυρνάει, κοιτάει στον πάγκο. Παιδιά, οι άλλοι τρέχανε 120 λεπτά. Είναι κάποιος που πιστεύει ότι δεν το χάνει ποτέ και να είπε: εγώ δεν το χάνω ποτέ. Αν έγινε αυτό, τότε πας. Τι είδες άλλο. Λοιπόν, στα πέναλτι τι άλλο είδα. Καταρχήν, είδα απογοήτευση στην εκτέλεση από Μίλλερ και ο Ζήλ στα δικά μου τα μάτια για την αξία που έχουν. Και είδα το πιο ηλίθιο πέναλτι να το εκτελεί ο Γκρατσιάνο Πελέ. Δηλαδή, κατά κίνητρα να το φλέγες πέφτανε, οι Ιταλοί την πήραν χαμπάρι, σου στέρναν στο κέντρο και μπαίνανε. Δεν ξέρω αν το είδε, αν το παρατήρησες αυτό. Ό,τι πήγε στο κέντρο μπήκε. Ό,τι πήγε στο κέντρο μπήκε. Ό,τι πήγε στα πλάγια τα έβγαλε. Ναι. Και πιστεύω ότι είναι πολύ άτυχος εντός ή εκτός εισαγωγικών ο Μπουφόν. Ναι. Γιατί έπεσε σωστά σε όλα, ναι, και από συγκυρία δεν έπιασε. Λοιπόν. Βέβαια το ένα, του Σβάιστάγκερ, νομίζω, όχι του Σβάιστάγκερ. Ήταν, έπιασε πλαϊνό δίχτυ, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Άκου τώρα την ερμηνεία του Ραπτόπουλου. Έχει καμιά ένσταση, ναι, έχω ένσταση. Όχι. Έχω μία. Τα είδε αυτά που είδα. Ναι, αλλά είδα και κάτι άλλο που δεν είδε εσύ. Το 1990. Μα κοιτάτε την εκπομπή, ρε. Λέγε. Σαχλαμάρες, θα πούμε. Λοιπόν. Άδεια πέδω, ρε φούσκα να πούμε. Σα λέω. Λοιπόν. Δεν τον κάνω. Λοιπόν. Μην έρχεσαι, βαράει. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Λέγε. Το 1990 πήγε η Αγγλία στα πέναλτι με τον Μπομπ Ρόμπσον προπονητή. Μπόμπι Ρόμπσον. Μπόμπι Ρόμπσον. Δεν είναι ο Μπόμπος Φουκαράκης. Δεν θυμάμαι με ποια ομάδα ήτανε. Ναι. Αλλά ο Σίλτον έπεσε στα 38 του και στα 5 πέναλτι στην ίδια γωνία. Τρομερός τερματοφυλάκας. Δεν έπιασε κανένα. Εντάξει, το ίδιο είχα πει. Είμαστε στον Κρόνο. Εγώ, ο φίλος μου ο Νικολάκης, ο Μάντζιος, ο γιατρός Ηρακλειδέας, ο Γιώργος ο Μάντζιος. Ναι. Και τους λέω, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι ο λόγο τερματοφυλάκων θα το πάρει η Γερμανία. Γιατί, λογικό. Γιατί ο ένας είναι πιο φρέσκος, τερματάρα, ο καλύτερος του κόσμου, χαμηλά, ψηλά κτλ. Και ο άλλος είναι 38 χρονών. Τρομερός, αλλά ναι, παλαιά σκοπής. 38 χρονών θα πέσει στις γωνίες και δεν θα προλάβει. Γιατί δεν θα προλάβει? Λόγω ηλικίας. Λόγω αντανακλαστικών. Λογικό είναι. Δηλαδή ο Μπουφόν δεν είναι συγκυρία που δεν έπιασε τα πέναλτι. Είναι η βιολογική του κατάσταση που του δίδει τα εκατοστά του δευτερολέπτου
το εκατοστό του δευτερολέπτου να πέσει πιο αργά. Δεν έχει την έκρηξη που έχει ο Νόιερ. Που σημαίνει ότι και σωστά να πέσει τα πέναλτι, θα πέσει ένα σάντιμετ του δευτερολέπτου, πώς τα λένε, πιο αργά. Δεν το κατάλαβες εσύ ότι τα 38 χρόνια δεν τα ίδια στα 32, στα 28. Δεν έχω ένσταση, συμφωνώ με αυτό. Άρα η Ιταλία. Είναι και συγκυρία όμως πάλι. Δεν έχει καμιά συγκυρία. Ρε φιλέ, εκεί που ο άλλος πέφτει χαμηλά, μπαπ, απλώνει το κορμί, το βγάζει, έκρηξη. Έχει μεγαλύτερη εκρηκτικότητα. Ο άλλος η εκρηκτικότητα είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή ο Μπουφόν στα 34, στα 32. Δεν το ίδιο. Ναι. Μισό λεπτό, το τελευταίο πέναλτι. Η καλύτερη περίοδο για τον τερματοφύλακα είναι 27 με 33. Αυτά είναι τα κορυφαία του χρόνια. Και πολύ έβαλε 33. Είπα 27 με 3, τα καλύτερα του χρόνια. 26-31. 32. Θα μαλώσουμε τώρα ακόμα. Αυτό είναι. Άστο εκεί που θέλει. Τελείωσε. Είναι τα καλύτερα του χρόνια. Τελείωσε. Έχουν και ωριμότητα και έκρηξη. Εσύ τι λέτε, το τελευταίο πέναλτι του Μπουφόν. Το είχε βγάλει. Δεν θα το έβγαζε. Δεν μπορεί να το χρεώσει τον Μπουφόν όμως. Ρε, χρεώνει τον Μπουφόν. Λες ότι έχω ένα τερματοφύλακα 38 χρονών, ο οποίος απέναντι σε ένα Νόιερ, να πούμε στα 30-28, πόσο είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή λες ότι η Γερμανία πέρασε λόγω του τερματοφύλακα. Λόγω του τερματοφύλακα. Συμφωνώ. Αυτό. Ο Νόιερ είναι καλύτερος του Μπουφόν σήμερα. Γιατί σήμερα, αν το πάρουμε και αλλιώς, κακά χτυπήματα είχαν και οι Γερμανοί. Δοκάρια και out βάλανε και οι Γερμανοί. Οπότε οι τερματοφύλακες κάναν τη διαφορά. Τι θέλει αυτός, τι φωνάζει. Μας διώχνει. Μας διώχνει. Κοίταξε, μην κάνει μάκες γιατί θα φύγουμε κανονικά. Άντε, λοιπόν. Ναι. Να πω τα καρτο ωραία νέα της ημέρας αφού ήρθε η ΣΥΤΑ καρτοκινητή και αλλάζει την καρτοεπικοινωνία σας. Τώρα καρτοαπολαμβάνετε απόλυτη οικονομία και ελευθερία με κάρτα ανανέωση από 5 ευρώ και από καρτοπαντού. Αν καρτοζεσταίνεσαι, κατεβάζεις την εφαρμογή MySita Mobile, κάνει μια καρτοανανέωση και παράλληλα έχεις τον απόλυτο έλεγχο της καρτοκινητής όπου και αν είσαι. Καρτοενημερωθείτε τώρα στο 13877 ή στο zita.gr. Κάρτα μας έβγαλες. Κόκκινε. Εδώ είμαστε και πλέον μπαίνουμε στην ώρα των ακροατών. Οι οποίοι φαρμακώθηκαν με την νίκη της Γερμανίας, γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Είδα τα μούτρα τους όταν χάσανε το πέναλτι, να πούμε οι Ιταλοί, και όταν ήταν να χτυπηθεί το τελευταίο πέναλτι, τα μούτρα των Ελλήνων ήταν κάτω χαμηλά. Μεγάλη στεναχώρια. Για πολιτικούς λόγους πιστεύω πάρα πολύ. Λοιπόν. Όχι για ποδοσφαιρικούς, για πολιτικούς λόγους. Έτσι. Να είδα πω, μεγάλη κόμπλα δηλαδή. Να πω ότι είναι σημαντικό να έχεις σπουδαίους συμπαίκτες και η ΣΥΤΑ σας φέρνει τον καλύτερο με τη ΣΥΤΑ καρτοκινητή. Απολαμβάνοντας το Euro λοιπόν, απολαμβάνουμε και την απόλυτη οικονομία και ελευθερία με κάρτα ανανέωσης 5 ευρώ και έλεγχο του υπολείπου με την εφαρμογή MySita Mobile. Κάντε το κοντρόλ στην επικοινωνία σας και ενημερωθείτε στο 13877 ή στο zita.gr. Επίσης ακροατή. Το 23 10 90 90 90 είναι δικό σας από εδώ και στο εξής. Δεν είπαμε κουβέντα. Τι να πούμε. Ούτε για ΠΑΟΚ, ούτε για Ερακλή που έχει την πρώτη του σήμερα. Πρώτη κηδεία έχει σήμερα ο Ερακλής. Ούτε του Άρη. Στην Ευαγγελίστρια στα μνήματα. Κηδεία έχει. Γιατί κηδεία έχει. Καταρχήν πέσει γιούχα. Μπορεί να πέσει και ξύλο. Πρώτη είναι αυτή. Αυτή είναι η τελευταία. Το δεύτερο τελευταίο ανασπασμό. Αυτή είναι η πρώτη. Αυτή η γιορτή είναι. Αυτή είναι λύπη. Πάνε στην προπόνηση, οι παίκτες ανόρεκτοι. 883 που είσαι πονηρός. Μίλες πράγματα που δεν ξέρεις. Ο Μπόατεκ έχει μάνα Γερμανίδα. Ωραία. Άρα είναι δηλαδή. Ο αδερφός του παίζει στην Εθνική Γκάνας, Naturalizer είναι εκείνος. Εσένα σου μοιάζει και πολύ για Γκανέζος ή για... Είναι τεραθαλής αδερφός, λέει, του Κέβιν. Δεν υπάρχει, ρε. Εσύ, Κόκκινε, να κάνεις παρατηρήσεις. Πολύ ωραία. Μ' άρεσε αυτό που έκανες. Όταν οι Αλβανάρες σηκώναν τα βάρη εδώ πέρα, φώναζες Ελαδάρα, Ελαδάρα. Σκάτσε κάτω από την μπάρα! Η απόκριση που κάνει ο Μπουφόν στον Γκόμες δεν υπάρχει, όμως έχει φύγει νωρίτερα στη γωνία. Ποιος? Η απόκριση λέει που κάνει στον Γκόμες, ο Μπουφόν. Ναι, αλλά άμα δεις, άμα προσέξεις, σε ένα γκολ του Σβάινστάιγκερ που πιάνεται στην ελήφθη θέση offside, ο Μπουφόν, αν ήταν 10 χρόνια νεότερος ή 5 χρόνια νεότερος, θα το έβγαζε. Που οριζοντιόρευε. Μια ωραία απόκριση. Όχι, που δεν μετράει τον γκολ, το είδες. Ναι. Που το τρώει. Τρώει μια ωραία απόκριση σε τακουνάκι. Κάνει μια ωραία απόκριση σε τακουνάκι του Γκόμες. Λοιπόν, γι' αυτό ο 38χρονος δεν μπορεί να είναι και στο τιμόνι.
και στο σεξ και στη μπάλα και παντού. Όταν γερνάει ο άνθρωπος, πέφτουνε βιολογικά οι δραστηριότητές του. Τα αυτοί που βγαίνουν κάτι γέρι και λένε μια με τη μασέλα και τα λοιπά, σε κάνα χρόνο πάρτουν. Αφήστε τους να λένε. Ναι, καλημέρα. Ναι. Πάμε. Καλησπέρα, να καλά, καλά, καλά. Τι έγινε στην πρώτη Ηρακλή, ρε, με χειροβομβίδες θα πάτε. Καλά, βάλ τα ακουστικά σου. Καλησπέρα. Δεν σας ακούμε, κύριε Μάνο. Λέω μία παρατήρηση. Παρακαλώ. Όταν ανοίγετε γραμμές και λέτε το 2-3-10-90-90-90, ναι, απαγορεύεται διαροπάλου να διαβάζετε. Εσείς το... Τρώτε χρόνο από εμάς. Εσείς το λέτε αυτό, κύριε Μάνο. Ναι, εγώ το λέω, κύριε. Παρατήρηση δεν μπορώ να κάνω. Όχι. Δεν σας βρίζω. Όχι. Λέω, δεν είναι ωραία. Δεν μπορείς να κάνεις παρατήρηση. Δεν μπορώ να κάνω παρατήρηση. Μόνο μπούκα, μόνο μπούκα μπορεί να κάνεις. Μόνο μπούκα μπορεί να κάνεις. Λοιπόν, πάνω από αυτό που λες, ποιος έχει και βία, πρόσεχε και βία. Δεν θα είναι απόψε. Εσείς είστε κατά της βίας δηλαδή. Λοιπόν, προσέξτε, κύριε Ραπτόπουλε. Βάζετε στο στόμα σας, και λυπάμαι γιατί παίξατε τερματοφύλακας. Μεγάλος. Το ιερό τέρας που λέγεται Μπουφόν. Η απόκρουση που κάνει στο τακουνάκι. Το είπα τώρα προηγουμένως. Τι να πείτε, κύριε Ραπτό, που βαθιά ανοιχτωμένος είστε. Τι μου λέτε τώρα, δηλαδή, ήταν θέμα τερματοφυλάκων. Ήταν θέμα τερματοφυλάκων, ναι. Κάνετε, όχι λάθος, εγκληματικό λάθος. Καλά. Εγκληματικό και τερματοφυλάκας. Τι να πω, δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να παίξει άλλα 4 χρόνια άνετα. Τέτοιος, για ποιο αθλητή μιλάμε. Για τέτοια τα φυσικά. Και μου λέτε εσείς ότι ευθύνεται. Είπα εγώ ότι ευθύνεται. Δεν είπα ότι ευθύνεται. Είπα ότι τα ανταλλακτικά. Λέει ότι 5 χρόνια νωρίτερα θα πιάνε άλλα δύο πέναλτι. Άλλα δύο πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περίπτωση, κύριε. Το πέναλτι είναι καλή κολοφαρία. Και όπως είδατε, το τελευταίο πέναλτι χτυπάει μπάλα στο χέρι του και τον παίρνει από κάτω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Στο τελευταίο πέναλτι που βαράνε οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, χτυπάει στο μπράτσο του από τη μέσα μεριά. Ήτανε θέμα ατυχίας. Τέλος πάντων, σήμερα η μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου και της πόλης, επειδή τυχαίνει από αυτή την πόλη, έχει την πρώτη της προπόνηση. Μ' ακούτε, κύριε? Σ' ακούμε. Δεν μου λες. Χιλιάδες λαού. Χιλιάδες λαού θα είμαστε εκεί να θεώσουμε την ομάδα μας και τους ποδοσφαιριστές. Όχι σε κάποιες άλλες πρώτες. 230 άτομα και τους βγάλατε πάλι. Και το σέμα θα... Η γραμμή είναι τραγική. Και το σέμα θα χειροκροτήσετε. Παρακαλώ. Ε, τι γέλιο. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Τι κάνετε? Έλα. Καλά. Μας είχε πει κάποια στιγμή ο Λίνεκερ, ήταν ότι το ποδόσφαιρο παίζεται με 22, αλλά στο τέλος κερδίζει η Γερμανία. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω, ναι, Γκάρι Λίνεκερ. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω. Ναι. Σήμερα, Κώστα, θεωρώ ότι έκανες ένα φάουλ. Προσωπική μου γνώμη. Να ακούσω. Όταν ξεκινήσατε την εκπομπή και αναφέρθηκε ο Γρηγόρης στον άθλο της εθνικής ομάδας, γιατί από γεγονός... Στο έπος. Έπος. Και μόνο το από γεγονός είναι άθλος. Φυσικά είναι άθλος. Χαρακτήρισαν, δεν κάνω πάντως, καρνίβαλους όσους χάρηκαν εκείνο το βράδυ. Καρνίβαλους. Καρνίβαλους. Καρναβάλια τους είπε. Ναι. Εγώ όπως και αν τους είπε. Εγώ θα σου πω λοιπόν ότι εκείνο το βράδυ για ένα τρίωρο τετράωρο αδιαφορούσαμε ο καθένας για το τι είναι ο διπλανός μας. Αν είναι Ολυμπιακός, αν είναι Παναθηναϊκός, αν είναι ΠΑΟΚ, αν είναι Άρης. Συγκινήθηκα. Τώρα, άκουσέ με λίγο. Να τελειώσω. Ναι. Το πώς διαχειρίστηκαν την επόμενη ημέρα αυτή τη τεράστια επιτυχία η πάγο του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ένα άλλο αντικείμενο το οποίο δεν μπορούσε να το σχολιάσει αυτό που είπε ο Γρηγόρης. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι ένα... Ανέκαθεν οι Θεσσαλονικείς δεν γουστάραν την εθνική ομάδα για σωστούς λόγους. Και λογικούς. Και υπαρκτούς. Και απαγορεύεται να πανηγυρίσουν γκολ και τίτλο αυτής της ομάδος της αμαρτωλής. Γιατί είχε ελληνικές σημαίες και το βράδυ της Θεσσαλονίκης στα Βαλκόνια. Κακός είχε. Όχι, είναι πως τι κάνεις λάθος. Κακός είχε! Δεν μπορεί να μας στείλουνε τα μάτς παλιά δεκαετία 60-70 να λειτουργούνε μανατζερικά εις βάρος ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα Άρη, πιο λίγο και Ηρακλή, ακόμα πιο λίγο, των τριών ομάδων. Δεν γίνεται αυτό και απανηγυρίσα το χαζό
σε ένα τουρνουά καλά κάνεις και το παίρνεις. Αλλά δεν μπορεί να τη γουστάρεις τότε την εθνική και τώρα να είσαι αδιάφορος. Τι είναι της μόδας. Εγώ θα διαφωνήσω. Να διαφωνήσεις. Δεν νομίζω στην εθνική. Εγώ δεν τη γούσταρα την εθνική, δεν τη γουστάρω, ούτε θα τη γουστάρω. Τέλος. Θα ήθελα να πω επίσης και στον φίλο τον Ορμαδό και στον κύριο Μάνο ότι πολλοτούπες θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν μόνο τους ίδιους όταν βγαίνανε πριν ένα δίμηνο μετά τη συνεδρία της Super League και φωνάζανε ότι ο Σπύρος ο Παπαδανασάκης έπαιξε μπουνιές με τον Κυρσάβα και δεν φιλάει δακτυλίδια. Ναι, ναι. Ρε παιδιά, αποκατάβηκε το δακτυλίδιο, όχι απλά το φίλησε. Πηγαίνετε τώρα να είστε κεράκι που σας κρατάει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης εκεί στη Super League, φίλε Γρηγόρη, και να ξαναπέξετε, γιατί αυτό σας κρατάει σήμερα. Και μην πειλέτε κολοτούπες, ούτε τους αϊκούς. Μην είσαι σίγουρος. Μην είσαι σίγουρος. Εντάξει, αυτή είναι η γνώμη μου. Μην είσαι σίγουρος. Δεν είστε καλά με το θείο του Βαγγέλα. Δεν έχει δεν εντάξει, τα πάρει δεν καλά. Δεν τα έχει καλά. Τα έχει, τα έχει. Μια δεν χαρά το πεις αυτό. Έλα ρε Γρηγόρη τώρα που δεν τα έχει καλά. Το Βέλιο ποιος το πήρε. Ρε, εσύ, ο Μαρινάκης, ποιος θα τον πάρει. Σε κόλλα. Ποιος θα τον πάρει. Σε κόλλα σου λέω να τε... Εγώ κάτι σου είπα. Τι σου είπα. Όταν τον Ηρακλής το δεις να διαλύεται στο τέλος. Ποιος θα διαλύεται. Εσύ να μου λες τη φίλη σε δαχτυλίδι. Θα δούμε τι έκανε. Πάντως. Άμα σήμερα δούμε. Εγώ λέω το Δεκέμβριο θα τον έχουν διαλύσει τον Ηρακλή. Αν δούμε και σήμερα φρόνιμο το Μάνο και τους άλλους, η δαχτυλιδάρα έχει βυλιθεί. Πάει. Μα που το είπε, θα πάμε λέει να... Ναι, 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 ναι. Καλά, τάκουσα, καλά, οκ. Okay. Τα άκουσα, τα άκουσα, φίλη, δαχτυλιδάρα, ναι. Έλα, φίλε. Αριανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Τι έγινε, ρε, έγινε η καθάριση, πέρασε. Πέρασε, πέρασε. Ρε, Αυτοπούλου, να σε ρωτήσω κάτι. Λες ότι εσύ δεν γουστάρεις αυτούς που το παίζουν παρθένες και θες να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, σωστά. Βέβαια. Ωραία. Οι Αριανοί είναι οι πιο ειλικρινοί φίλαθλοι και οπαδοί που υπάρχουν. Δεν λέω εγώ το αντίθετο, ότι είναι ανειλικρινείς. Σου είπανε. Ρουφίχτρες είναι. Ναι. Σου είπανε ότι πέρυσι πήγαμε με την αντιπολίτευση και μείναμε κατηγορία. Ναι. Σου είπανε ότι εμείς ρίξαμε την ομάδα. Σου είπανε ότι κάναμε χαζομάρες στο παρελθόν και έγινε ό,τι έγινε. Δεν σου είπαμε ούτε ότι μας έριξε το σύστημα και ο ερασιτέχνης για κάτι 500 και τέτοια που λέγανε για κάποιες άλλες ομάδες. Ούτε λέγαμε είμαστε κατά του Ολυμπιακού. Όχι. Και είχαμε πρόεδρο ευρωβουλευτή και από το Βόλο μια άλλη ομάδα είχε ένα παράγοντα και οτιδήποτε. Είμαστε πιο ειλικρινείς. Και αντί να το επιβραβεύεις αυτό το πράγμα, βγαίνεις και λες. Είστε χαζοί, είστε άμπαλοι, είστε λυκιασχού, είστε αυτά που λες, όλα που λες. Mm. Αυτό ρε φίλε, πώς μπορεί να το δικαιολογείς. Δηλαδή για ποιο λόγο τα λες όλα αυτά, πες μου λίγο. Mm. Δεν σ' ακούω. Τι να σε πω. Τι να με πεις, ξέρω, έχεις αποθυμένο κανέναν Αριανό, τι παίζει ακριβώς. Τι παίζει. Άρχισες να είσαι στο μυαλό μου. Σε καλό δρόμο το έχει. Ναι, τι παίζει ρε φίλε. Ο Βαρκάρης ή Ηρακλειδέας ή Αριανός, ήταν από τα δύο. Είναι δύο τα σενάρια. Όχι Γρηγόρη, είναι δύο τα σενάρια. Ήταν δύο πάνω στη βάρκα τελικά. Ή έχει αποθυμένο κάποιον Αριανό. Ένας Ηρακλειδέας στην Πρίμνη και ένας Αριανός στη Βλόρη. Για το συγκεκριμένο θέμα. Ή έχει αποθυμένο έναν Αριανό ή ο Βαρκάρης ήταν τόσο καλός που ήταν απαξίσει και τον υπερασπίζεται. Εγώ είστε ειλικρινείς φιλαθλοί, αλλά ρουφήξατε τα λεφτά από το σωματείο σας. Ειλικρινείς είμαστε ρε φίλε, δεν σου πουλάμε επανάσταση. Σου λέμε ότι τα ρουφήξαμε. Ναι. Ρουφήξατε. Την ειλικρίνα δεν πρέπει να την επιβραβεύσει. Κάνατε και τον Ολυμπιακό φίλο. Με τον κύριο Καρυπίδη και καλά κάνατε. Αφού η ΑΕΚ μας πρόδωσε πέρα. Σας πρόδωσε η ΑΕΚ. Εσείς δεν είστε μεγάλη ομάδα από μόνοι σας. Όχι. Μεγάλη σαν τον Ηρακλή. Που λέει ο Ηρακλής θέλουμε μόνοι μας. Και μετά πηγαίναν και χτυπούσανε την πόρτα του υπουργού. Μεγάλη ομάδα. Του Κοντονή. Ναι. Τώρα είμαστε ιστορική ομάδα. Α. Για να ξαναγίνουμε μεγάλη ομάδα θέλει πίσω συγχρόνου και σοβαρές κινήσεις. Α. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύουμε. Γεια σου, Θόδωρε. Α, τι κάνει τελευταίο. Χιλιάδες Ηρακλειδείς είπατε στην πρώτη προπόνηση. Έτσι είπαν, okay, γελάει ο κόσμος. Και καλά κάνει και ναι. Το είπε. Θα κατέβει πορεία ταξί, τι θα γίνει. Πάρε δρόμο από το ζωή. Λοιπόν, μαζί μας η Αφή Κωνσταντινίδης, ο οποίος βρίσκεις από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο ανταλλακτικό, από ένα καθρέφτη μέχρι και μηχανή αυτοκίνητου με 150 ευρώ, τηλεφωνώντας τώρα στο 18133. Παρακαλώ. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Παπ. Έλα, φίλε. Τόνος γκρ. Θα σου έλεγα φίλε γιατί. Θα σου έλεγα φίλε για τη μανούλα σου τίποτα, αλλά. Όχι, ρε, φίλε. Θα κοστίσει 10.000 ευρώ. Επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, Ρατοπλέ. Έλα, φίλε.
Έλα παλικάρια μου. Λοιπόν, είμαι τερματοφύλακας, 39 χρονών. Πού παίζεις? Και συνεχόμενα από τα αθλήματα, ομάδα κτλ. Έχω παίξει σε πολλές ομάδες στο εραστηνικό κτλ. Συμφωνώ με την άποψή σου. Έχεις μεγάλο δίκιο. Είδα ο Μαμπουφόν. Κλείνοντας όμως από τον εαυτό μου, χάθηκε πλέον η εκθετικότητα. Το βλέπω τις φάσεις. Έχω καλές λαβές, σωστές τοποθετήσεις, καλές εξόδους. Αλλά η εκρηκτικότητα. Μπορεί να διαβάσει τη φάση πιο μπροστά. Τα πάντα, ναι. Να αναγκάσει τον παίκτη να σουτάρει εκεί που θες εσύ. Προβλέπω, το πέναλτι το προβλέπω πολύ εύκολα. Αλλά αν πάει δυνατό και στη γωνία, δυστυχώς τα χρόνια περάσανε. Τα χρόνια περάσανε, βέβαια. Βέβαια, διαφωνώ για το σεξ που είπε στο τέλος. Στα 39 είμαστε ακόμα ενεργοί και δυνατοί. Τα αγαπάνε 59 και θα σου πω. Σίγουρα. Αδερφέ, όσα χρόνια και αν περάσουν, σου εύχομαι να ζήσει πολλά. Θα λες σαν αυτή την ηλικία καμία άλλη. Πάντα θα πενεύεσαι. Καλά, όχι, όχι, όχι. Εγώ ποδοσφαιρικά δεν πενεύομαι στα 39. Για το σεξ που είπε. Για το σεξ που είπε. Για το σεξ που είπε ήταν η. Α, ναι. Και στα 59 τα ίδια θα λες. Έτσι, ρε. Καλύτερος από ποτέ ήμουν. Θα λέγεις γιατί τώρα έχω διάρκεια. Το απολαμβάνω. Έτσι ακριβώς. Στον επόμενο, ναι. Μην παίρνετε πολύ θάρρος, παιδιά, εσείς που είστε μεγάλη σε ηλικία από τον κόκκινο. Έχουν βγει πολλοί από τα νοσοκομεία. Από τα ξενοδοχεία με εμφράγματα, με κάτι ρωσίδες να πούμε, και η ψυχούλα τους έχει βγει να πούμε από τη μύτη. Άστε τον κόκκινο να λέει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Τι έχουν βγει? Έχουν βγει πολλοί πεθαμένοι από ξενοδοχεία με ρωσίδες, 55, 50, 60. Άστε με τα χάπια που παίρνουν τα διαγερτικά. Άσε. Πίνετε και κάνα μπουκάλι ούτσι την προηγούμενη μέρα και νομίζετε ότι γίνατε άντρες. Μην το κάνετε αυτό. Προσοχή. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Καλησπέρα, από Αθήνα τηλεφωνώ. Καλώς τον. Γιάννης λέγομαι. Καλώς τον. Παναθηναϊκός? Όχι, όχι, όχι. Ολυμπιακός είμαι, αλλά περισσότερο βασκετικός. Δεν το ποδόσφαιρο λίγο το έχω αφήσει στην άκρη γιατί δεν την πολύ παλεύω. Ναι. Μία διευκρίνηση απλά για το θέμα αυτό με τους παίκτες του συνατουραλιζέ, ας πούμε, στις δύο εθνικές. Και χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τον συνάδελφό σας που έκανε ειδική μνήμα μονάχα για τον Βραζιλιάνο που έγινε Ιταλός. Και απλά. Πείτε το βίτσιο, απλά ήθελα να δω λίγο μια Κυριακή που δεν είχα τίποτα να κάνω και πριν ξεκινήσει το Euro, επειδή έβλεπα πάρα πολλούς με περίεργα ονόματα σε διάφορες εθνικές, έψαξα λίγο στη Wikipedia το ιστορικό τους. Αναγκαστικά κοίταξα και τη Γερμανία που έχει μπόλικους. Να διευκρινίσω για τον Boateng που είπατε, νομίζω σας το είπε και κάποιος φίλος προηγουμένως, ότι όντως είναι ένας αδερφός αδελφός με τον άλλον Boateng, τον που παίζει με την εθνική Γκάνα, είναι από διαφορετικό πατέρα αλλά την ίδια μάνα, Γερμανίδα και οι δύο. Και γεννημένη στη Γερμανία επίσης. Δεν νοιάζει τη μάνα. Και ο ένας είναι Γκάνας. Όχι, όχι, η μάνα δεν παίζει ρόλο. Το πουλί του μπαμπά είναι τι είναι, μαύρο ή άσπρο. Αυτό μετράει. Εντάξει, τώρα αυτό. Τώρα η μάνα. Κοιτάξτε, το πώς θέλει να αυτοπροσδιορίζει το καθένας νομίζω είναι δικό του θέμα. Αν ο Boateng θέλει να είναι Γερμανός, νομίζω ότι εμάς μας περισσεύει, έτσι. Και φαντάζομαι και στους Γερμανούς. Εδώ δεν είναι ο Αλβανός που θέλει να είναι Έλληνας. Η ένστασή μου ξέρεις που είναι. Τι είναι η ένσταση? Οι Γερμανοί το παίζουν γενικότερα ότι είναι καλύτεροι σε όλα, το καλύτερο ποδόσφαιρο, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα. Με ποιους? Δηλαδή, συγκρίνεται, δεν ξέρω την ηλικία σου, συγκρίνεται αυτή η Γερμανία, η Εθνική Γερμανία που σου περιέγραψα. Άρα θυμάσαι. Και Μπέκεμπάουερ και Ρουμενίνκε και Μπράιντνερ και Χρούμπε και Σουμάκερ. Αυτοί δεν ξεχνιούνται, ρε φίλε. Λέω του σημερινού. Όπως και οι Ιταλοί δεν είναι συγκρίνεται με τους Ιταλούς του 82. Φυσικά, αλλά βγάζουν ένα μέταλλο το οποίο δείχνει τσαγανό, κάτι έτσι, ξέρεις, τρέλα. Ακριβώς, το βγάζουν ακόμα και αυτοί που δεν είναι Γερμανοί γηγενείς. Οπότε πιθανότατα θα πρέπει να αναθεωρήσετε λίγο την απόψη σας για το κατά πόσο είναι Γερμανοί ή όχι, πόσο αισθάνονται Γερμανοί συγκεκριμένοι. Ωραία, ωραία. Καλά ωραία. Κάνει και αισθάνεται. Πολύ ωραία. Καλά πολύ ωραία κάνει... το είπες. Πολύ ωραία. Μπράβο. Έτσι, γιατί κι άλλος είναι Έλληνας και δεν λέει. Δεν έχω. Αυτό δεν παίζω. Να το πω και στα δικά μας. Ο Αντετοκούμπο, το παλικάράκι είναι μαύρος, δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα πλην του γεγονότος ότι είναι από πολύ μικρός εδώ, γεννήθηκε στην Ελλάδα, δεν ξέρω ακριβώς. Επειδή το. Ρε φίλε, δηλαδή, αν δεν με δουλεύεις, μας περνάς για πολύ ηλίθιους. Ασχολείσαι με τον μπάσκετ και δεν ξέρεις αν έχει γεννηθεί ή αν ήρθε. Λες ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Ναι. Και δεν ξέρεις ο Αντετοκούμπο αν γεννήθηκε. Ή αν ήρθαν στην Ελλάδα. Από τα μούτρα τώρα για αυτό. Εσύ μας πήρες από τα μούτρα. Αν είναι, μα περίμενε. Είσαι Έλληνας. Ναι. Ξέρεις για τον Boateng και δεν ξέρεις για τον Αντετοκούμπο.
Δεν με ενδιαφέρε να το ψάξω για τον Αντετοκούνμπο. Ρε φίλε, δήλωσε μπασκετικό. Αυτό τώρα κάθεσαι και του λες. Δήλωσε μπασκετικό. Είναι το επάγγελμά μου, κύριε μου. Δεν είναι να με παίρνετε από τα μούτρα, καταλάβατε. Δεν σας πήρα τα μούτρα, κύριε μου. Εσείς μας διορθώσατε. Δηλώσατε κάτι. Εγώ δεν σας λέω ότι είστε έτσι, ότι δεν είστε. Και βλέπω ότι δεν ξέρετε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Το επισημαίνω. Εσείς λοιπόν που ξέρετε τι είναι, για πείτε μου, αλλά έχει μικρή σημασία για αυτό που ήθελα να πω, αν είναι γεννημένος εδώ ή αν είναι από μικρός εδώ. Για μένα έχει πολύ, ελάχιστη. Πολύ μεγάλη σημασία. Άστο να πει. Πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβω με ποιον μιλάω. Γι' αυτόν είναι μικρή σημασία, κόκκινε. Μάθε να κάνεις διάλογο. Άστο να πει. Διάλογο. Μιλάτε με όποιον θέλετε να νομίζετε ότι μιλάτε. Δεν μιλάτε με τον Πάπα πάντως που έχει το αλάστητο, αυτό είναι σίγουρο. Εσείς μιλάτε με Μάπα πάντως, να είστε καλά. Όχι, να τελειώσω μονάχα αυτό για τον Αντετοκούμπο, για να δω αν θα το. Ο Αντετοκούμπο γεννήθηκε εδώ πέρα από γονείς οι οποίοι ήρθαν εδώ. Κυριανούς. Ναι, ωραία. Σας ξαναλέω, έχει πολύ μικρή σημασία για μένα. Απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το συγκεκριμένο παλικάρι, έχοντας στα πόδια του ένα συμβόλαιο 150 εκατομμυρίων δολαρίων, προτίμησε να παίξει αυτό το καλοκαίρι με την Εθνική, ναι. Ενώ κάποιοι άλλοι γηγενείς Έλληνες, και δεν αναφέρομαι. Πολύ ωραία μιλάει. Πολύ ωραία μιλάει. Αρνήθηκαν. Ναι, άλλος γιατί θα έκανε επέμβαση στον ήχη του, άλλος γιατί θα έβγαζε τα φρύδια του, άλλος γιατί θα έκανε περμανάτ στο μαλλί και δεν ήθελα να τη χαλάσει. Πολύ ωραία μιλάς, φίλε. Αν εξαιρέσεις, μισό λεπτό, πες μου ποιον θεωρείς ότι έπρεπε να πάει και δεν πήγε. Ποιος ήταν δηλαδή να πάει και δεν πήγε. Από... δεν ξέρω. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο καλοκαίρι. Τα προηγούμενα καλοκαίρια έχουν ζητήσει εξαίρεση αρκετοί. Για φέτος μιλάω. Ποιοι δηλώσανε εξαίρεση. Φέτος νομίζω ότι όλοι όσοι πήγαν από πλευράς θεμάτων υγείας δικαιολογημένα. Άρα τότε γιατί κάνουμε την κουβέντα. Δεν μιλάω μονάχα για φέτος. Μιλάω διαχρονικά. Σας λέω, είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Η ουσία είναι γιατί τον τραβάτε και δυο πολλή ώρα και πιο είσαι αντιεπικοινωνιακός, κόκκινε. Και ωραία μιλάει ο κύριος και εσύ τον αποπέρνεις γιατί είσαι κομπλεξικός. Λέω εγώ. Ναι, βρήσε και εμένα τώρα. Κλείσε και εμένα. Σου λέει η ουσία είναι ότι πώς νιώθει ο μαύρος που παίζει στη Γερμανία. Και ο άσπρος που παίζει στην Ελλάδα μπορεί να μην νιώθει. Αυτό σου λέει τόση ώρα. Λοιπόν, το κατάλαβες. Εγώ με έμαθα. Εσύ με έμαθα. Είναι από τον ίδιο πατέρα και από άλλη μάνα. Τώρα θα κοιτάξουμε ποιος πήδηξε από τη μάνα, πιανούμε τι χρώμα ήταν, ρε κόκκινε. Μαύρος είναι, παίζει στη Γερμανία και παίζει μπάλα σαν παλικάρι, τα δίνει όλα κτλ. Νιώθει Γερμανός. Αυτό εσύ σαν Έλληνας μπορεί να το κάνεις στον άλλον. Παρακαλώ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Τι κάνουμε. Τι έγινε, ρε μάγκα, θα τα σπάσει σήμερα, άμμο για άλλα να πούμε. Ναι, όχι, δεν έχει γιορτήσει. Δεν έχει τέτοια τέτοια. Όχι, δεν έχει γιορτήσει. Σήμερα συμφωνώ μαζί σου, Ραπτόπουλε. Γιορτή σήμερα στην πρώτη του Ηρακλή, άτυπη συνάντηση δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει γιατί το ψέμα έχει φτάσει μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Πλέον μας θεωρούνε χαϊβάνια, χαζούς. Για να μην πω κάτι χειρότερο. Χαζούς. Βγαίνει το μέλος της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ, ο κύριος Δημήτρης Νικολαίδης, και λέει ότι ο κύριος Παπαθανασάκης είναι διαφυγόν από τη Θεσσαλονίκη, έχει αποδράσει, γιατί λέει είναι κακοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι αντί να κοιτάζουν να καλύβουν τις τρύπες που έχει ανοίξει ο ίδιος και πλέον είμαστε ξεγάνωτοι τενεκέδες, τα βγάζουν προς τα έξω. Να πω ότι μετά από πάρα πολύ καιρό και προς τιμήν του και να ξέρω ότι τα μέχει μαζί του ο κύριος Καλέσης, ο οποίος έγραψε ένα άριστο άρθρο και λέει ακριβώς την κατάσταση όπως έχει, γιατί εγώ έχω δύο χαρτιά που αποδεικνύουν ότι η ΠΑΕ Ηρακλής, κύριε Νικολαίδη, κοστούσε 5 μήνες τηλέφωνο και ίντερνετ, που βγήκατε να μας πείτε ότι το ίντερνετ και το τηλέφωνο δεν είναι χρήσιμο για μια επαγγελματική ΠΑΕ αλφαεθνικής. Και ότι δεν το χρησιμοποιείτε το καλοκαίρι και ότι επανασυνδέεται το Σεπτέμβριο. Πού ζείτε, στο 1800 που τώρα κινητό έχει και το τάμπλετ. Τι μου λέτε τώρα. Γιατί κάνεις διαφήμιση. Ότι είναι σοβαρή. Γιατί κάνεις διαφήμιση. Μισό λεπτό. Γιατί κάνεις διαφήμιση. Σε ποιον. Στο νομικό που το είπε αυτό. Ωραία, άκουσε με. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι το μιλούν σοβαρά. Δεν με ενδιαφέρει τι εννοούσε. Κάθε μέρα αυτοί που βγάζουν δημόσιο λόγο, οι εναπομείναντες, που τους θεωρώ πλέον λιποτάχτες στο κουφάρι του Ηρακλή, που βγαίνουν και στηρίζουν ακόμα έναν άνθρωπο ο οποίος με ψέματα διοικεί την ομάδα πάνω από ένα χρόνο, έχει βάλει την ομάδα κατά 2 εκατομμύρια μέσα και έχει τους πάντες απλήρωτους. Το ότι ο Ηρακλής είναι η μοναδική ομάδα που δεν πήρε αδειοδότηση και δεν απαντάει κανείς στο γιατί. Γιατί δεν πήρε αδειοδότηση και πού πήγαν τα λεφτά.
ότι ο κύριος αυτός είναι διαχειριστής. Διαχειριστής, όχι επενδυτής. Με μηδέν λεφτά διοικεί τον Ηρακλή. Αυτά κάνει. Και όσοι πηγαίνετε δίπλα του και το στηρίζετε, να ξέρετε ότι θα έχετε την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση. Ο κόσμος του Ηρακλή πλέον έχει καταλάβει το παιχνίδι και δεν είναι διατεθειμένος να το δεχτεί και να παίξει. Εμείς αυτοί και αεξίδες να πηγαίνουμε όπως λες εσύ κατά ντροπή σου Ραπτόπουλε και λες ότι εγώ ζητάω χάρη από τον Κοντονή ενώ ζητάω να πληρωθεί το ελληνικό κράτος τους φόρους που πρέπει να πάρει από την ΠΑΕ Ηρακλή. Τέλος. Μέσα... Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Τέλος. Τέλος είπα. Λοιπόν. Σήμερα είναι μαζί μας τα 14 καταστήματα Φορόλ που προσκαλούν όλους εμάς για έξτρα λάτσι περιποιημένο καφεδάκι αλλά και ό,τι άλλο έχει στο νου σου. Με 7.000 κωδικούς βρεις ό,τι χρειάζεσαι να πας στιγμή και αν δεν πιστεύεις μπες και σε ένα κατάστημα Φορόλ το οποίο θα βρεις στη γειτονιά σου. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 3 εντάρια και πάλι δικά σας. Λοιπόν, αν θέλετε να βρείτε από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο, δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στο 18133 από ένα καθρέφτη μέχρι και μηχανές αυτοκινήτων στους αφούς Κωνσταντινίδη. Οι αφοί Κωνσταντινίδη είναι εκεί για σένα, σου δίνουν και εγγύηση. Λοιπόν, και να μου βγει κάτι. Τα 3 εντάρια και πάλι δικά σας, περίμενε, επειδή έκανε τον έξυπνο και επειδή τώρα βρήκε στο. Τελευταία στιγμή μας έκανες, άκου τι έκανες το 2004, τα θυμάμαι. Μισό λεπτό πριν το βάλεις. Περίο το βάλα, θα σου πω ότι παίζαμε ηθοποιηλίκη τότε. Ναι, ναι, καλά, καλά. Εντάξει, και όποιος βλάκας Θεσσαλονικιός σαν και εμένα, πει για την εθνική ομάδα, έτσι με έκανε τον Μπάο και αυτό και τα λοιπά και μετά πανηγυρίζει, είναι ταγάρι να πούμε. Άκου, τι έκανες. Δεν ακούω τίποτα, πάω μέσα. Βάλα μέσα στην περιοχή και βάλε το! Γκολ! 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 Ακούστε το! Εγώ να βάζω και με ένα ριζόν! Ο Άγγελος Καρυφαίος από τα δύο κεφαλιά ανοίγει το στόχο βαλούς! Ένα κομματάκι έβαλα μόνο. Πού είναι το βάλω κι όλο! Έτρεχε να κρυφτεί και τρέχει να κρυφτεί για άλλη μια φορά. Βάλ το ξανά άλλη μια φορά, μ' αρέσει, θα το απολαμβάνω. Δώσε, δώσε, να μην τολμείς απαντήσει. Άκου το χούλικα πως φωνάζει. Θα σας πω όλη την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Κόψτε λίγο. Όλη την αλήθεια. Για πρώτη φορά. Άσε κόκκι με την αλήθεια, εσύ τσακωμένος. Ήμουνα στο στούντιο με τον Μίρτσο, ο οποίος είχε παίξει 4-0 σκορ τη Γαλλία και βάζει γκολ εθνική. Κοιτασόμαστε με τον Μίρτσο και λέω: τι κάνουμε τώρα, ρε ηλίθιε. Βλάκα πανηγύριζε, λέει. Πανηγύριζε. Ψεύτηκα. Ο Βασιλόπουλος, ήταν γραφείο τύπου στην ΕΠΟ. Λεφτά έπαιρνε. Ω, φώναζε. Εμείς οι βουκαράδες, τι να κάνουμε. Παίξαμε Έλληνες. Δηλαδή ήσασταν κατεστραμμένοι και οι δύο οικονομικός. Φυσικά. Παρ' όλα αυτά όμως. 4-0 σκόρτο και παίξει ο Μίρτσος και λέει μαζί στούντιο. Και τι να υποστηρίξουμε την Ελλάδα. Γιατί να την υποστηρίξουμε την Ελλάδα, ρε. Τι μας έχει δώσει η Ελλάδα. Στην R3 εκπομπή. Εδώ που δουλεύει, που τρως. Πού, εδώ τρώω ιδιωτικό, το ιδιωτικό σταθμό είναι. Τι τρώω. Ιδιώτης με πληρώνει. Στο ART ιδιώτης με πληρώνει. Στο Europan εγώ πληρώνομαι. Τρέχω, παίρνω διαφημίσεις. Ποιος με πληρώνει. Και πήρα καμιά γραφείο τύπου, ΕΠΟ και ιστορία. Πέσανε οι υπόλοιποι. Μείναν τρεις. Όχι, τρεις να μην κάνω. Θα το πάρετε κεφάλι. Σερσερίδες, σας κάνει έρωτα η ΕΠΟ με τις διαιτησίες εδώ. Σας κλέβει, λέτε, πρωταθλήματα. Σας παίρνει τους παίκτες όταν πάνε στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό. Χαμηλό κοστολόγιο εδώ. Σας έχει τρυπήσει πόσες φορές με το Λάκη τον Πετρόπουλο, το συγχωρεμένο 20 χρόνια πεθαμένος. Και τι με πανηγυρίζετε. Σ' αρέσει το δελτίο μου, κόκκινο. Θα σου πω κάτι. Για πέντε. Ακούστε τώρα πόσο ηλίθιος άνθρωπος μπορεί να είναι ο κύριος. Ναι. Παίζει Ουαλία, Βέλγιο, Όβερ. Κακός. Καλός. Παίζει Γερμανία, Ιταλία, Χ. Κακός. Καλός. Παίζει Γαλλία, Ισλανδία, Όβερ 3,5. Καλός ή κακός. Καλός. Ακούστε τώρα και τι. Δεν φτάνουν αυτά. Έλληνες, γάρ. Λέει, παίζει. Λίλε στον τρόψο, Όβερ. Κακός. Καλός. Βάρνα Μονταλκούρτ. Over. Καλός. Κακός. Ήλψα να γιώεν. Over. Καλός. Καλός. Καλός.
ξέρω, απλά το δίγημα. Συγγνώμη. Όχι. Όχι. Δεν ξέρω. Γιατί. Γιατί. Δεν γιατί. Γίνεται να παντρεύει. Τι. Τις εθνικές ομάδες. Ναι, ναι. Με πρωταθλήματα τα οποία, αν σε ρωτήσω τώρα, η Λίλεστρομ σε ποια χώρα είναι. Που ξέρω εγώ, ρε. Με έδωσε ένας εκεί. Σε έδωσε ένας. Τάχαστα. Τάχαστα. Τι θες. Σουηδία είναι η Βάρναμα. Εντάξει. Την πάτσε. Την πάτσε. Κρίμα. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Με ένα ευρώ πόσα έπαιρνα. Πολλά, πολλά έπαιρνα. Δεν χρειάζεται. Φτάκα το στάρι. Γιατί πρέπει να τα πούν στον κόσμο. Πρέπει να τα πούν. Ναι, πρέπει να τα πούν. Πρέπει να τα πούν. Πες ρε για το αίμα, ρε. Πώς τη λένε τη φίλη σου. Πες, τι, σε ποιο νοσοκομείο, πες. Τώρα να σε ισοπεδώσω, τώρα να περιμένω να τελειώσει εκπομπή. Μια φορά το είπες, έβγαινε. Βασιλική Χαϊντούτη. Χαϊντούτη. Θα χειρουργηθεί στον Άγιο Παύλο την Τετάρτη. Όποιος μπορεί να δώσει. Ουγγαρέζα. Έλα ρε τώρα, άιντε. Μου θυμίζει το Χίντε Κούτι. Το θυμάσαι το Χίντε Κούτι. Ε, στην Ουγγαρία. Το Χίντε Κάτε, το θυμάσαι. Ολλανδό ήταν, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη. Όρθιοι όλοι τα γραφεία. Έτσι, έτσι. Καλησπέρα στο αχτύπητο δίδυμο, στον κύριο Κόκκινο και στον κύριο Ραπτό. Τι κάνετε κύριε Βαγγέλη, τι κάνει ο κύριο Σάβα. Παίζει τάβλη. Ο κύριο Σάβα ήταν κουρασμένο, επέστρεψε με την αποστολή από την Αυστρία. Πάλι είναι ξεκουράζεται. Πάντως. Τους χαιρετισμούς μας να το δώσετε και να πείτε το περιμένουμε έτσι. Γιατί... Θα το δώσω, αλλά το δωμάτιο, το μυστικό δωμάτιο των αποτυχημένων και των κλαψιάριδων που είπαμε να το βάψουμε κυτρινό μαύρο, είπε ο κύριος Ραπτόπουλος. Ναι. Τη διαμάντη του, στείλες Βασίλη. Βασίλη. Τη διαμάντη, Βασίλη. Πόσο απελπισμένος μπορεί να είσαι, βρε, κύριε Ραπτόπουλε μου. Γιατί? Τώρα για να ζητάς τέτοια διαμάντια να πούμε και δωμάτιο απελπισμένων, πόσο απελπισμένος μπορείς να είσαι πάνω στον καημό σου δηλαδή. Ναι. Πολύ, ε. Βέβαια. 2-14. Πείτε μου κύριε Κόκκινε, έχετε απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Επειδή με τηλεφωνήσατε εκ μέρους του κύριου Σάββα και με ζητήσατε προγνωστικό. Ναι. Για το Σάββατο. Και μου είπατε ότι έχω την εντύπωση ότι η Γερμανία θα διασύρει την Ιταλία. Δεν ήσασταν βέβαιος, λέτε ότι έχω την υποψία. Κοιτάξτε, σας είπα, με ζητήσατε, ναι, και σας λέω ότι μη δούμε κανένα ημίχρονο όπως τότε στη Βραζιλία στο 0-5 στο ημίχρονο. Σας είπα ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση στον ναι, Κόντε. Αλλά βάσει όμως, καταρχήν μετά από ένα τέτοιο μάτς δεν υπάρχει ητημένος, να ξέρετε, αν θέλετε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Συμφωνούμε, όχι, σοβαρά, αλλά... Νικητής μόνο το ποδόσφαιρο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Ότι έχει βγάλει τους γιατρούς, με διαφορά. Προσέξτε. Εφόσον θέλετε να το τοποθετήσουμε εκεί και να μιλήσουμε, να κάνουμε μια παρένθεση και να μιλήσουμε λίγο σοβαρά για ποδόσφαιρο, έχει τον ίδιο γιατρό Κόκκινος. Που έχει μπάκερ. Δεν το είδε ο Κόκκινος το ότι το άλλαξε και το προσάρμοσε στους Ιταλούς ο προπονητής ο Λεύ. Τα φάρμακα που δεν βλέπει μπάλα το ταγάρι. Ναι. Δεν βλέπει. Δηλαδή, με αυτό το σκεπτικό πρέπει να πούμε ότι οι Γερμανοί πάθανε και μάθανε στο τελικό του 1982 στην Ισπανία, στο 3-1, και έχουν καλύτερο ιατρικό team. Έχουν καλύτερο. Εσείς διαφωνείτε ότι έχουν καλύτερο ιατρικό team. Τον πρώτο γιατρό στην Ευρώπη έχουν. Το γιατρό της Μπάγερ Μονάχου, τον Dr. Wolfgang Müller, ηλικία 23 ετών, μάλιστα. Έτσι, που εδώ και 40 χρόνια είναι γιατρός στο προπονητικό team της Μπάγερ. Είστε οι Έλληνες, ρε. Πόσο κόμπλεξη εκεί, και εσύ και ο Κόκκινος και οι υπόλοιποι, που κέρδισε η Γερμανία, άλλαξε το σύστημά της. Είχε καλύτερο τερματοφύλακα, καλύτερο σουτέρ. Επειδή είναι Γερμανία, στεναχωρεθήκατε, ρε. Παλιοκομπλεξική. Μπερδεύετε την πολιτική με το ποδόσφαιρο. Όχι, όχι. Παλιοκομπλεξική. Εγώ κύριε Ραπτό που λέω. Δηλαδή οι Ιταλοί που μας βλέπουν εδώ σαν Αλβανούς και μας βλέπουν αφιψηλού είναι καλύτεροι. Ή δεν είχαμε Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο. Να είστε καλά κύριε Βαγγέλη. Κομπλεξάρες. Έχασε στα πέναλτι η Ιταλία και κρεμάσατε τα μούτρα σας μέχρι κάτω. Με τους Ιταλούς είμαι ρε φιλεντροπή. Κομπλεξή και από πού και ως που είναι. Φιλοϊταλός είμαι. Με αυτά τα μούτρα. Ναι ρε. Τελικά σου τα έχεις δει. Εγώ δεν είμαι φιλοαργιανός με και σένα. Ιταλοί. Πλανήτη Άριο. Οι Ιταλοί είναι ωραίοι άντρες. Τι δουλειά έχει με τους Ιταλούς ρε βουζαβουνοκέφαλε. Τον άνθρωπο. Θα μας μιλήσει τώρα για ομορφιά. Ομορφιά ο Κόκκινος. Η επιτομή της ασχήμιας θα μιλήσει. Εγώ δεν το παίζω Ιταλός. Κομπλεξική. Έχασε η Ιταλία από τους Γερμανούς και δεν το κατάπιατε καλά. Κομπλεξάρες. Κύριε Κόκκινε. Ναι. Συμφωνώ μαζί σας. Ατόφιος Σουηδός είναι ο Λάρσον και ο... Ναι. Και ο... Από μικρό παιδί. Και ο Σακίρι η Ελβετός. Ναι. Έτσι. Όχι, ο Τσακίρι το λέγανε. Ήτανε στα πατατάκια ο αδερφός του. Ο Τσακίρης. Εμένα μου αρέσει ο Ελβετός ο Τσάκα. Ο Βέλγος ο Φελαενί. Και ο Ελβετός ο Εμπολό.
Ναι. Όχι, ο Τσακίρη. Ναι. Μιλάτε. Μη μιλάτε ρε Έλληνες. Σηκώναν οι Αλβανοί τα βάρη. Σηκώναν οι Αλβανοί. Σηκώναν οι Αλβανοί τα βάρη και πανηγυρίζατε βρε Έλληνες. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δώσε ρε τι 104. Σηκώναν οι Αλβανοί τα βάρη. Βασίλη Τσιάρτα, σπεσιαλίστας. Με το αριστερό. Με το αριστερό. Πάμε. Γκολ φώναζε κι άλλος ο γορίλας. Κάσε. 4-0 το είχε παίξει. Περάσαμε στο τελικό. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δευτερόλεπτα μήναμε. Δέλας. Ο αυτοκράτορας Δέλας. 1-0 η Ελλαδάρα. Δεν γίνονται αυτά. Τρελαθήκαμε όλοι. Γκολ. Γκολ Κουλιανέ. Γκολ. Φώναζε Κουλιανέ. Φώναζε Κουλιανέ. Αυτός ο ηθοποιός. Γκολ. Γκολ. Ηθοποιός. Βρε ούσκο πρόσκλο. Ούσκο πρόσκλο! Κατά ο Μέγας Κόπρος! Τον επόμενο, ναι! Έπαιρνε ο άλλος τα λεφτά από την ΕΠΟ. Ο άλλος το έπαιξε 4-0 και φώναζε ο Σαχλαμάρας. Φώναζε, Κουλιανέ! Φώναζε! Ναι! Ναι! Ορίστε! Το έπαιξε 4-0 ο άλλος. Καλησπέρα! Και εμείς κάνουμε τους τοπιούς εδώ να χαρούν τα χαϊβάνια. Έλα, φίλε! Άντε! Χαϊβάνια! Έλα, εσύ μας έλειπες, ναι! Έλα. Εσύ μας έλειπες, λέω. Πάμε παρακάτω, παραβά. Θέλω να κάνω λίγο. Στείλ το να. Έλα, δεν καταλαβαίνει. Ρε εσύ, με τον άνεμο κόντρα πας να με μιλήσεις. Γιατί είναι καπετάνιος, ρε. Δεν ακούγεται. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τόσο ασύλληπτο, ρε. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κώστα. Γεια σου φίλε. Ακούγομαι καλά. Καθαρά. Γιατί παίρνω τηλέφωνο από εκεί που ήταν χθες ο Φαλακρός δίπλα σου. Α, ήρθες στο Ποσίδη. Δίπλα, στη φούρκα είμαι. Στη ο πουλικαφιώτης είμαι, ο Γιώργος. Έλα, ρε Γιώργο. Έλα. Δεν μου λες, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Προς τον διπλανό σου φυσικά, που πολλές φορές υπερβάλλει. Που έβγαλε το κορμί του και κατευθείαν φεύγανε, οι σαρδέλες τρέχανε να πηδούσανε ναι. Μόνος τους έξω από τη θάλασσα. Λοιπόν, υπερβάλλει πάρα πολλές φορές, αλλά ορισμένες φορές κάνει λάθη. Τα οποία δεν πρέπει να ακούγονται. Υπερβάλλει ο τερατολόγος δίπλα μου. Είπατε προηγουμένως. Δέλανε μουσική παραγωγή. 1,5 χιλιάρικο δίνανε στον άλλο και σαν 300 ευρώ. Τιμή του, μπράβο. Καραγκιόζη. Μπράβο. Λέγε ρε φίλε. Λοιπόν, τώρα φίλος έγινε. Παλιά ήμουν πολύ φίλος. Λοιπόν, είπες προηγουμένως ότι δεν έχει καμιά σημασία αν είναι για τη γυναίκα ή για τη μάνα. Μόνο το πουλί του άντρα παίζει ρόλο. Έτσι δεν είπες. Το φίλο του αγοριού μετράει περισσότερο από τον πατέρα παρά από τη μάνα. Άκου να μαθαίνεις τώρα. Ο το φίλο, η καταγωγή. Η καταγωγή, η καταγωγή. Λέει, ο μπαμπάς από πού είναι. Μετά λέει για τη μάνα. Άσε να μιλήσω. Μίλα. Λοιπόν, η αρχαιότερη λέξη του κόσμου είναι αδελφός. Ναι. Προέρχεται από τον Όμηρο. Γνωρίζεις τι έννοια έχει η λέξη αδελφός. Όχι. Αδελφός. Ναι. Μπελάς. Δεν ξέρω από αδερφές μου. Μισό. Αδελφός λοιπόν, είναι μπελάς στα οικονομικά, στη διαχείριση περιουσίας. Αυτό είναι αδελφός. Λοιπόν, άκουγε. Ναι. Η λέξη αδελφός ναι, ναι. Προέρχεται από την ομηρική λέξη δελφής με ύψιλον που είναι η μήτρα της γυναίκας. Ναι. Όσοι λοιπόν, πρόσεχε για να μην κάνεις λάθη, αυτά είναι σοβαρά λάθη. Μια γυναίκα μπορεί να κάνει 5 παιδιά με 5 διαφορετικούς άντρες. Αυτοί όλοι είναι αδέρφια. Γιατί προέρχονται από την ίδια μήτρα. Όταν ένας άντρας κάνει παιδιά από 5 διαφορετικές γυναίκες, αυτά τα παιδιά δεν είναι αδέρφια. Ετεραθελή αδέρφια θεωρούνται. Αυτά λέγονται ομόπατρες. Είναι τον ίδιο πατέρα. Μη σταμάτα ρε κόσμο. Ετεραθελής αδερφός. Όχι ετεραθελής ρε βλάκα. Ετερόθαλη. Λέγονται ομόπατρες. Οι αδέρφια είναι αυτά που βγαίνουν από τη μήτρα της γυναίκας, το οποίο λέγεται δελφής, από εκεί προέρχεται και η λέξη αδελφός. Δεν έχει καμία σημασία. Ναι, αλλά στην μπάλα μετράει ο άντρας. Λοιπόν, αυτά που λες εσύ είναι του Μπέικα. Του Μπέικα είναι. Εγώ μεγάλωσα και τα ξέρω πιο καλά από σένα. Α, του Μπέικα. Λοιπόν, σε φιλώ στη φαλάκρα σου την κόκκινη. Δεν τον έδωσε μία με καμιά τσιπούρα στην καράφλα. Εκεί που ήρθε και για τον γαμπρό. Στον επόμενο, ναι. Ο κόκκινος, ο μουσικός παραγωγός. Τρία διαφορετικά μαγαζιά τρέχανε να πούμε... Στο Βακάρο. Γιατί πρέπει να 1,5 χιλιάρικο. Μπράβο. Τον κόκκινο λέω, κάνα 200 στάρικα να το δώσουμε. Φύγα παιδό, ρε. Δεν ξέρω καν για ποιους μιλάς. Τρόμπα Μαρίνα. Λέγε φίλε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας κυρία. Κυρία είναι. Ναι. Καλό καλοκαίρι. Τι κυρία είναι, ρε. Τι κυρία. Ναι, μα ακούτε. Τους αδερφούς και τις αδερφές μπερδεύουν. Έλα, ναι. Έλα, ρε. Γεια σας, μα ακούτε. Σ' ακούμε, ναι.
Ναι, θέλω να μιλήσω με τον κύριο Γρηγόρη, μπορώ. Προσέξτε, μην σας κόψει όμως. Ναι, δεν θέλω να μιλήσω με εσάς, κύριε. Θέλω τον κύριο Γρηγόρη. Ναι, τον κύριο Γρηγόρη. Κύριε Γρηγόρη, γεια σας. Γεια σας. Είμαι φιλόθρος του Πανετολικού της ομάδος. Έχουμε ξαναμιλήσει κι άλλες φορές. Από τα Αγρίνια τηλεφωνείτε, ξέρω. Ναι, αμέ. Από τον υπόκοσμο του Αγρίνια. Είμαι ο Δημήτρης ο Πανετολικός. Το ξέρω, έχεις πάρει πολλές φορές. Καρνίβαλος. Αλλά μόνο με εσένα θέλω να μιλήσουμε. Αφού είστε καρνίβαλοι. Άστο να μιλήσει, ρε. Και θέλω να μου πείτε, κύριε Γρηγόρη, πώς είδατε την κίνηση των 12 ΠΑΕ που χωριστατεί ο κύριος Κοστούλας με τον κύριο Πανόπουλο. Έχω σε τεράστια εκτίμηση τον κύριο Κοστούλα. Σε καμία εγώ δεν τον έχω. Είστε τυχεροί στο Αγρίνιο. Ναι. Που υπάρχει αυτός ο άνθρωπος mm-hmm. και στέκεται στο πλευρό και τον πιστεύει τόσο πολύ τον Πανατολικό. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Τι έγινε με τον Ηρακλή, γιατί δεν ξέρουμε καλά, γιατί περιμένουμε το παιδί μας να έρθει. Τώρα το Μπουκουβάλα είναι από το χωριό μου εδώ, τον περιμένω mm-hmm. γιατί μου είπε η μάνα του. Ο Καζαντζίδης με τη Μαντουβάλα. Με αυτά που κάνει ο Καναδός, πολύ πιθανόν να έρθει στο Αγρίνιο. Όχι, δεν θα τον πάρει ο κύριος Κοστούλας, γιατί όποιος φεύγει δεν ξανάρχεται μετά. Ναι, μεγάλη ομάδα ο Πανατολικός, μεγάλη. Μετά τον κύριο Κοστούλα, ο οποίος φεύγει, δεν ξανάρχεται, καταλάβατε. Και τι απαγορεύεται. Εκεί τους ανθρώπους στο Αγρίνιο, πώς τους μαγειρεύετε, με τι. Έχει τέτοια γραμμή. Κύριε Ραυτόπουλε, εκεί στο Αγρίνιο τους ανθρώπους, πώς τους τρώτε, καλέ. Δημήτρη, τρως το μαπάκι τον απαντά. Ένας Μύρτσος και τ' άκουσε εκείνος, έτσι. Τώρα μην με προκαλέσει κι εσείς. Ναι, άντε, καλά, δεν μου λες. Εκεί τους ανθρώπους στο Αγρίνιο, με τι τους τρώτε. Στο φούρνο τους βάζετε. Τα σκεμπάπ τους κάνετε. Γιατί την πατάς και το απαντάς. Ρε καρνίβαλη, τα τελευταία 10 χρόνια ήρθε ο πολιτισμός στο Αγρίνιο. Μας μιλάτε και στον πληθυντικό. Καρνίβαλη. Εδώ πέρα λέει δεν ξέρουμε να μιλάμε, λέει. Τι να μιλάτε, βρε καρνίβαλη. Μάω, μάω. Άκουλγο, δεν με ενδιαφέρει. Στο Αγρίνιο. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει κάποιο. Ράσε μας καημένε, είναι καρνίβαλη εκεί πέρα. Στα χωράφια εκεί. Με τα όπλα να πούμε παραπάνω, θα ρισκήσεις στον Τροϊκό πόλεμο να πούμε. Αχ, μιλάς σε τόσο εγγράμμα τους ανθρώπους. Ξέρεις πότε απελευθερώθηκες, 90 χρόνια μετά το Αγρίνιο. Ο πολιτισμός πότε έρθε στο Αγρίνιο, ρε, καρνίβαλε. Είχανε Τούρκοι 90 χρόνια παραπάνω από εμάς. Βρε 500 χρόνια σε έκανε Τούρκοι. Άντε από εκεί πέρα. Και θα απελευθέρωσε ο παππούς μου. Βρε ποιος γεια σου. Γεια σου Δημήτρη. Άντε από εκεί πέρα πολίτη, τι φάγατε το αυτή του Δημήτρη. Παρακαλώ. Καρνίβαλη. Τον επόμενο. Ναι. Πανετολικός. Ορίστε. Πολιτισμό στο Αγρίνιο. Έλα. Θα γυρίσει. Στην πορεία του ανέμου θα πας, όχι κόντρα στον άνεμο. Πας στον άνεμο κόντρα. Θα είσαι με τον άνεμο να, για να τα ακούμε. Υπέρ του ανέμου. Έλα. Έλα. Είδες τώρα τι ώρα που ακούγεσαι. Έτσι. Άκου τι θα σου πω. Ναι. Θέλω να στείλω τα περαστικά μου στο Παπαγεωργόπουλο. Τι έπαθε. Είναι στο νοσοκομείο. Γιατί σε βόλεψε πουθενά. Τι να με βολέψει εμένα ρε. Τι εγώ να βολευτώ από ποιον. Περαστικά, περαστικά στους Έλληνες της Θεσσαλονίκης, στους Θεσσαλονικιούς που ξέβαγαν τα λεφτά. Γιατί δεν τον πω περαστικά. Ήταν ένας μεγάλος αθλητής που σας... Φρε δεν πάει να πνιγεί τώρα καλός αθλητής. Ο μεγαλύτερος σου λέγω. Σαν δήμαρχος. Σαν δήμαρχος τι ήτανε. Έριξες. Κατάλαβες. Σαν δήμαρχος τι έκανε. Τι έκανε. Βουτιές. Τι να το κάνω εγώ τώρα που ήταν μεγάλος. Ο φτερωτός γιατρός μαζί σου. Μετά. Τσεποντός γιατρός. Μετά. Άσταρετε. Μετά τι έγινε. Άσταρετε. Τα ξεχνάς αυτά. Ας του κρατήσει τον ορό Λεμούσιας. Ακούστε. Άιτε. Όχι τώρα επειδή. Ο Λεμούσιας τον ορό. Δεν συγκινούμε. Δεν συγκινείσαι. Όχι. Βάλ τον κόλ με την Τσεχία ρε. Βάλ τώρα τον κόλ με την Τσεχία. Του Δέλα ρε. Πού ξέρει αυτός ρε. Ξέρες. Βασίλης Σιάρτας. Βασίλης Σιάρτας. Βασίλης Σιάρτας. Με το αριστερό. Γέμισμα. Πάμε. Γκολ. 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 Περάσαμε στο τελικό. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δευτέρα μετά από Δέλας. Ο αυτοκράτορας Δέλας. Ένα μηδέν η Ελλαδάρα. Δεν γίνονται αυτά. Τρελαθήκαμε όλοι. Γκολ. Γκολ Κουλιανέ. Γκολ. Φώναξε Κουλιανέ. Φώναξε το. Να το εμπεδώσει. Βασίλης Σιάρτας, Βασίλης Σιάρτας, σπεσιαλιστάς. Με το αριστερό. Με το αριστερό. Πάμε. Γκολ! 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 Περάσαμε στο τελικό. Ο ένας με τα γαλλικά του, ο άλλος με τα πιάνα του. Αυτοκράτορας Δέλας, ένα μηδέν η Ελλάδα. Δεν πανηγυρίζαμε. Τρελαθήκαμε όλοι. Το παπαζίτο. Εγώ να πανηγυρίζω. Φώναξε Κουλιανέ. Έχει ξελαριγκιστεί, έχει βγάλει το λαρίγκι. Ξαναβάλτο ρε. Βάλτο ρε. Βασίλης Σιάρτας, Βασίλης Σιάρτας, σπεσιαλίστας. Με το αριστερό. Με το αριστερό. Παράθυρο λαπτό, μην πηδάς.
Γκολ! 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 Περάσαμε στο τελικό. Τεργαλικά και πιάντε. Τελειώσαμε. Δευτερόλεπτα μήναμε. Δέλας. Ο αυτοκράτορας Δέλας. Ένα μηδέν η Ελλαδάρα. Δεν γίνονται αυτά. Τρελαθήκαμε όλοι. Γκολ! Γκολ Κουλιανέ! Γκολ! Φώναξε Κουλιανέ! Φώναζε Κουλιανέ. Την ψυχή του κατέδεσε. Τσίριζε, ούρλιαζε και. Εγώ, ηθοποιός. Μπορείς να κάνεις τον ηθοποιό, ρε κόκκι. Βόδι γεννήθηκες, μοσχάρι θα πεθάνεις. Μπορείς να κάνεις σκηνοθεσία, ρε κόκκι. Μπορείς να παίξεις ρόλο. Χαζός είμαι. Χαζός δεν είσαι, ρε. Ατάλαντος είσαι. Χαζός δεν είσαι. Ατάλαντος είσαι. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική στιγμή. Ναι. Που την χάρηκες με την ψυχούλα δεν σου. Δεν χάρηκα καμιά ψυχή. Πάρ' να τη βγάλεις. Ο Μίρτσος έπαιξε 4-0 το σκορ και εγώ φόρασα ανθεληνικά. Στα... Αλλά όμως, σαν επαγγελματίες που ήμασταν, παίξαμε το ρόλο μας. Τι θες να πούμε εκεί την ώρα, ρε. Και ο άλλος το ποιος είναι, δηλαδή. Ο άλλος. Και ο άλλος είναι ηθοποιός. Σε βαριούς ρόλους. Τι παπατζής που είσαι, ρε. Δηλαδή, σκέψου πόσο αργό ήταν το ποδόσφαιρο, λέει ο γιατρός Ηρακλειδέας. Τσιάρτας, λέει, σε σπριντ έμοιαζε να περπατάει. Βέβαια. Κόρνερ εκτέλεσε, ρε γιατρέ. Τι έκανε? Κόρνερ εκτέλεσε ο γιατρός. Κόρνερ εκτέλεσε. Είναι δυνατόν, ρε γιατρέ. Κόρνερ εκτέλεσε. Να το πιάσει ο γιατρός την μπάλα, ρε. Κόρνερ εκτέλεσε και πήγε τον κόρνερ. Το γιατρό, ρε Καραγκιόζη, να πούμε. Ο άλλος βγήκε από το Αγρίνιο να μιλήσει για πολιτισμό. Εννοείται. Πριν 10 χρόνια αυτοί τρώγανε, να πούμε, ανθρώπους. Αυτό που λες με το αυτή έγινε, ναι, πριν από 40 χρόνια. Είχαν κάνει το αυτή του αλλού. Πριν 40. Ποιο όνομα, πες το διετή. Πά στον, πέθανε ο άνθρωπος. Πώς το λέγανε? Πώς το λέγανε? Ράμο το λέγανε. Α, το Ράμο. Θεσσαλονικεύς. Όταν εμείς βρίζαμε. Τι βρίζαμε. Το 76 έγινε αυτό, αλλά και ποτέ έγινε. Ναι, όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Τι, τίποτα. Όταν βρίζουμε εμείς ότι Αθηναίος διαιτητής, άρα αυτό έγινε. Α, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι ήταν αισθημένος, ναι, διαιτητής. Ναι. Ούτε λέω και ότι θυμάμαι τον Άγγελο, ναι, να μας περιγράφει το πώς έγινε η μπούκα στο Αγρίνιο. Ναι. Ο οποίος ήταν παραστατικότατος. Και γελάσαμε. Παραστατικό. Δεν μπορεί να το πεις. Παραστατικότατος. Μουσικός παραγωγός έκανε, ρε Ζήλη. Πώς το λένε? Ο Βακάρος, θα πούμε. Γιατί με έκανε, ρε Ζήλη? Τι σε έκανε? Εγώ είχα καμία πρόταση. Παίζω και κάνω. Είχα καμία πρόταση. Και εγώ με πρόταση. Είχα καμία... ακριβώς. Είχα καμία πρόταση. Τι να έχεις? Αυτό το λες εσύ. Ούτε η Χιλιοδάκη βγήκε να πει ότι είμαι ένα βρωμερό κίτρινο σκουλίκι τη δημοσιογραφία. Ήρθαν οι άνθρωποι τη δημοσιογραφία. Τρεις μεγάλες μπαράρες. Ούτε ο Κόκκι είπε δεν το ξέρω. Και το κύριο. Και την πληροφορία πάει, τα πάρει ο Λάτσης αυτά όλα τα φιλέτα. Ο Λάτσης. Να, καλά κάνει. Θα τα πάρει ο Λάτσης, θα τα έχει καλά με το Λάτσης. Δεν είναι δικά μου, ρε. Να πει τι καλό ηθοποιό ήταν ο Κούρκουλο, δεν να σε πάρει. Ζηλεύω, να τα... κάνει κάνα μπουρμπουρ εκεί πέρα σε πάρει. Αυτά που λέω είναι τη φαντασία σου. Εγώ αυτά που λέω είναι γεγονότα. Ναι, ναι, ναι. Η Μαρίνα Μπίκου θα. Σε ποιο έργο τα είδε τα γεγονότα αυτά? Σε έργο τα είδε. Σε είπε. Τι να με πει. Σε είπε η Τζέννη Χιλουδάκη ότι είσαι ένα βρωμερό κίτρινο σκουλίκι τη δημοσιογραφία. Τι να με πει, Χιλουδάκη, 200 κιλά άντρα γυναίκα. Το είπε. Τι να με πει, το είπε. Χιλουδάκη, είπε ο Κόκκι ότι δεν σε ξέρει, δεν υπάρχει. Ποιο Κόκκι να με πήρε. Okay, εγώ τον έφαγα τον Κόκκι από τον Άρη, χαμπάρι δεν πήρε. Βρε, καλά έκανε. Χαμπάρι δεν πήρε. Υπόθηκαν αυτά. Χαμπάρι δεν πήρε. Εσύ λέγε ότι δεν υπόθηκαν, ακούγε. Χαμπάρι δεν πήρε. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου. Στο μόνο που μπορεί να φά κανένα σάντουι στο γιοντι. Μαρίνα Μπίκου έτοιμη για τίτλου ειδήσεων αμέσω τρίτο ημίχρονο. Με Δημήτρη Καναλάκη, Κυριάκο Κίτσο και Τάνια Δήμου, να είστε καλά. 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 Κυριάκο Κίτσο και Τάνια Δήμου, να είστε καλά.